Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4, εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με την γνωστή συνταγή, τον κύριο Ιωάννη Τζιράπη απέναντί μου. Στη ρύθμιση των ήχων, τον θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση χαλίφη, τον Ιτζο Γκουτ στο production, τον ακόλουθο του Ιμάμι κάθε πρωί, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας. Εύκολα, γρήγορα, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 118-133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 118-133. Μουσική 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, επικοινωνούμε με ό,τι μήνυμα θέλετε. Να πω ότι παρέα μαζί μας, μεγάλο μας χορηγός είναι η Hyundai Εσκιά της Παλοδήμος, η μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα,
η οποία συχνά πυκνά τρομάζει την αγορά με τις προσφορές τις οποίες κάνει. Μία ακόμη τέτοια προσφορά είναι το Hyundai i30 με 14.490 ευρώ. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ambinas.gr, πάνω από 2.500 προσφορές. Αν είστε και πάνω από 2 στο σπίτι, μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερες από μία παραγγελίας, να μπουν σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό και να εξυπηρετείτε από εκεί. Αν δεν έχετε το σχετικό application, κατεβάστε το τώρα, είτε στο tablet είτε στο κινητό. Και φυσικά μαζί μας τα αρτοποιεία ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης στον Εύοσμο, στην Καρολή και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΔ, με απίστευτα γλυκά, φανταστικά μελομακάρονα, ανεπανάληπτους κουραμπιέδες και καταπληκτικές βασιλόπιτες. Είναι μόνο μερικά και τονίζω αυτά γιατί είναι τα πιο χριστουγεννιάτικα, τα οποία ψωνίζει ο κόσμος. Για να πάμε μέχρι τον Εύοσμο είναι πολύ απλά τα πράγματα. Από το Δημαρχείο των Αμπελοκήπων εκεί στη Λαγκαδά, μια σκασιά δρόμος, ένα χιλιόμετρο, μια ευθεία είναι για όσους δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, μετά τις 3 έχουμε αγώνα και αγώνες τρίτης εθνικής με τον Ηρακλή να παίζει στον Αδεσαϊκό και άλλα παιχνίδια. Κρίνα μετάδοση, έτσι μια σύνδεση. Θα κάνουμε ό,τι κάνουμε πάντα. Μπράβο, ναι. 2-3 λεπτά και τα λοιπά. Ναι. Ό,τι κάνουμε με όλα. Μπράβο, μπράβο, Γρηγόρη, μπράβο. Γιατί, ναι. Τι έγινε. Όχι, λέω ότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε σε όλους το ίδιο. Τι είναι. Εννοείται. Α. Τι κάνεις. Καλά, εμένα τρέχω. Εσύ τι κάνεις. Εγώ δεν ξανατολμάω να πω κακία για πάρτι σου. Γιατί, πότε είπες κακία, εσύ για μένα, πότε. Χτες. Τι είπες. Δεν είπα ότι τρέχεις νέα και το αμάξι. Τι τρέχω. Για το αυτοκίνητο. Ναι. Και έχασες τον παλαπλασιαστή. Και έχεις ταράξει το βετμεζάκι και τον τότε. Ναι. Όταν εσύ έχεις αμάξι Fiat, πιο παλιό από το δικό μου, δεν κάνει να λες ότι πάω συνέχεια στο συνεργείο, γιατί θα σου βγουν μαζεμένα. Και ξέρεις ότι αν σου βγουν μαζεμένα, πονάς. Όχι. Ετοιμάσου. Λοιπόν, εγώ κάνω την αυτοκριτική μου. Ναι, εντάξει, ετοιμάσου για συμπαίκτες. Μπαίνω στο αμάξι σήμερα, πατάω την πρώτη γονατίζω. Αχ, γιατί δεν σου λέει. Πάω από τα παιδιά, είχε τη λαϊκή, ευτυχώς έπτυχα, δεν είχε πολύ κόσμο. Λέω, παιδιά, το κερτό πάνω. Πόσο ετών είναι τα αμάξι, ρε κόκκινε, αυτό το μικρό. Του 2000. Του 2000 αμάξι. 7 χρόνια. Fiat. Ναι. Ετοιμάσου. Θα ματώσεις τώρα. Σε βγω μαζί εμένα. Φτωχοί είμαστε και οι δύο, ρε φίλε. Αυτά μπορούμε, αυτά κάνουμε. Ναι, στο μυαλό είσαι φτωχός. Εγώ είμαι φτωχός που έχω το Σεϊτσέντο. Με έβγαλε τώρα πρόβλημα πρώτη φορά και δεν είσαι εσύ φτωχός που εδώ και ένα χρόνο είσαι ο καλύτερος πελάτης του τότε και του Ποτνεζά. Πόσα χιλιόμετρα κάνεις το χρόνο με το Σεϊτσέντο. Αν μπες στην πόλη δεν βγαίνω εκτός. Πόσο. Κάνεις 5.000, θα μετράς. 3.000. 4.000. Κάνω. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Λοιπόν. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει τα μάχη σου. Πάνω από 200.000. Και εμένα 190 έχει. Ετοιμάζει τώρα στο Πετμεζάκι στον Τότι να γίνει ο καλύτερος φίλος. Πάμε παρακάτω, δεν ενδιαφέρει το κοινό τα αυτοκίνητα τα δικά μας τι κουσούρια έχουν. Όχι. Ναι. Ενδιαφέρει όμως, ναι, το ότι με το που είπα κακία, ναι, τη λούστηκα. Εντάξει. Δεν πρόλαβα να την πω, τη λούστηκα. Καλά να πάθω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Καλά να πάθω. Ναι, ευτυχώς είναι γατόνια. Μπαμ, μπαμ, τελειώσαμε. Στο κάνα τζάμπα. Όχι. Α. Πληρώσαμε, κάναμε κάτι. Μπράβο, μπράβο, Γρηγόρη. Αλλά το κάναμε αμέσως. Το θέμα να έχει καλό μηχανικό. Το θέμα να έχει καλό μηχανικό. Δεν παίζω. Εντάξει. Μπράβο, Γρηγόρη. Καιρός να αλλάξει αυτοκίνητο. Μπράβο, Γρηγόρη. Θα δώσει κανένα δανεικό τίποτα. Μπορώ να σου δώσω ό,τι θέλει. Μπράβο, Γρηγόρη. Αλτρουιστή, Γρηγόρη. Ό,τι θέλει. Μ' αρέσει που σου αρέσει η δημόσια εικόνα μου. Θέματα. Λέει. Με έκραξε χθε στα χ, χαλάσανε. Μόνο ένα βγήκε, τα άλλα βγήκανε. Εντάξει. Στον κόλ. Τα χ δύσκολο είναι να πιαστούν, κόκκινε. Εγώ παίζω 10 χι κάθε φορά για να πάρω διαμέρισμα, για να πάρω, ξέρω εγώ, καλά γεράματα. Εσένα θα σου κάτσει. Άμα με κάτσει, θα με κάτσει. Οι 10 χι παίζω, να σου πω, δηλαδή πρέπει είτε το Joker πας είτε ο 10 χι, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι, ρε φίλε. Πώς θα κάτσει. Αυτά τα 2.800 που κλείνουν το Joker, το ίδιο είναι. Εντάξει. Με τα 10 χι να πάρει πόσο, 100-200 χιλιάρικα. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι τα ίδια λεφτά. 200 χιλιάρικα πα στο καλύτερο γυροκόμιο, κάνει τι καλύτερε εγχειρήσει. Έχει ό,τι η Ρωσίδα σου κρατάει την πάπια. Σε τρίβουν οι συγγενείς τα πόδια. Την κρατάει την πάπια η Ελληνίδα, σε πειράζει. Αλλιώς την κρατάει την πάπια η Ελληνίδα. Αλλιώς την κρατάει. Δηλαδή έχεις κάνει έρευνα αγοράς και τις πάπιες τις κρατάνε καλά οι Ρωσίδες. Εντάξει, οι Ελληνίδες κρατάνε καλά τις πάπιες, κρατάνε καλά τα... Αυτά εμείς δεν είμαστε εκεί χρυσαυγίδες να λέμε έξω οι ξένοι, μέσα οι ξένες, ξέρω εγώ. Είμαστε στη μέση. Λέγε. Λέγε. Τι να πω, ρε Σικώστα. Τι να πω και τι να αφήσω. Έχω θέματα πολλά.
Σταματάνε τους Ηρακλήδες, λέει, στον δρόμο, φωνάζουν οι Ηρακλήδες και τα λοιπά. Καλά κάνουν και τους σταματάνε. Ή είσαι αναρχικός, αναρχικό στοιχείο, ξέρω εγώ κτλ. Εκεί που δεν μπορούν να μπουν στο πανεπιστήμιο, η αστυνομική σου λέει: εκεί είστε. Μόλις βγείτε από το πανεπιστήμιο, θα σας κάνω εγώ ένα μπλόκο να πούμε στην έδρα και θα σας πάρω τα στοιχεία. Θα σας βρω εγώ κάπου. Λογικό είναι. Όταν λες είμαι αντιφά, αντιεξουσιαστής κτλ., να ξέρεις ότι όπου πηγαίνεις θα σε σταματάνε. Δεν είσαι φιλό τσιπρικός. Δηλαδή, παοξίδες, γιατί να τους σταματήσουν. Αφού είναι φιλοί. Στον αέρα με Γιάννη θα σε πάρω. Με Γιάννη. Πόσο βλάκας είναι αυτός ο Γιάννης. Πόσο βλάκας μπορεί αυτός ο Γιάννης. Αυτό το χρειάζεσαι. Δεν το χρειάζομαι. Θα το χρειαστεί σίγουρα. Μπορεί να είναι βλάκας όμως που σε παίρνει. Καθόλου βλάκας. 2 και 20. Βλάκας είναι. Καθόλου βλάκας. Ή δεν ακούει εκπομπές. Δεν μπορούν όλοι να ακούσουν. Είναι από τους βλάκες δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Αυτός που δεν ακούει είναι βλάκας. Δεν ξέρω τι 2 ώρα δουλεύεις. 2 ώρες είναι το 24ωρο δουλεύεις. Σε παίρνει εκείνη την ώρα δηλαδή. Υπάρχει άλλη ώρα που να δουλεύεις να σε πει Γρηγόρη που κτλ. Στην είπα τώρα έτσι. Με τον τρόπο μου. Όχι, ρε. Όχι, δεν. Πάντα τρόπους. Έχω τρόπο. Και πιάνω. Ναι. Να πω, οπότε για τους Ηρακλήδες, μην κλαίω τους Ιρβίνες και οι υπόλοιποι, αφού είναι στο αναρχικό στοιχείο, δεν μπορούν να τους πιάσουν μέσα στο πανεπιστήμιο, τους κάνουν μπλόκο να πούμε έξω από το πανεπιστήμιο. Και επειδή ο Τσίπρας έγινε δεξιός, τους βλέπεις σαν αντιπάλους. Πάμε παρακάτω. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει όλοι οι οπαδοί. Παοξίδες γιατί δεν τους σταματάνε, δηλαδή. Τους Αργιανούς γιατί δεν τους σταματάνε. Είναι ότι. Τι. Πήγανε οι Ολυμπιακοί στο Αγρίνιο. Τι πήγανε? Οι Ολυμπιακοί στο Αγρίνιο. Αφού κάνω εγώ κουμάτο τώρα. Πήγανε εξής στη Λιβαδιά. Αλλά. Πάνε Ολυμπιακοί αεξίδες και Παναθηναϊκοί στη Νέα Σμύρνη. Έτσι. Στη Νέα Σμύρνη. Καλά, καλά κάνει λοιπόν ο ΠΑΟΚ και στέλνει τους δικούς του. Πάνε Παοξίδες στο Καφτατζόγλιο. Πάνε. Στο Καφτατζόγλιο. Πάνε στο Βικελίδης. Δεν πάνε. Οπότε τι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κοίτα, το χιούμορ σου είναι φθηνό. Τώρα λες ότι δεν μπορούν να πάνε στο Κλεάδι, ούτε στη Λάρισα μπορούν να πάνε παοξίδες χωρίς εισιτήριο. Δεν πάνε, ρε φίλε. Ούτε στο και Άκα. Καλό είναι από το ούτε. Να πάνε κάπου και άκου, να. Άκου, κόκκινε. Υπάρχουν κάποια γήπεδα που οι παοξίδες πριν 20 χρόνια πηγαίναν σε όποιο γήπεδο γουστάραν. Πριν 20 χρόνια οι παοξίδες είτε τους δίναν εισιτήριο είτε δεν τους δίναν, πηγαίναν σε όποιο γήπεδο γουστάραν. Τώρα αλλάξαν τα χρόνια. Άστο να πάει στο διάλογο, δεν μας ενδιαφέρουν τα οπαδικά. Είπα και τους Ηρακλήδες. Τους οποίους κάνουν μπλόκο, αφού τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έγινε από αριστερός δεξιός, τους βλέπει απέναντί τους. Λέει αυτή είναι αντιφά. Τι σημαίνει αντιφά? Αντιεξουσιαστές. Όταν εγώ ήμουν κομμουνιστής με τον Μάρξ στα χέρια, ήμασταν μαζί. Τώρα πήρα την εξουσία. Θα σε κυνηγήσω. Άλλαξε η τσέπη. Από αριστερή την κάναμε δεξιά, για να είναι βαθιά και μεγάλη. Στα χωράει. Ο αριστερός χάνει την αριστεροσύνη του όταν πάρει την εξουσία. Και ο δεξιός χάνει. Ο δεξιός. Και ο χριστιανός σταματάει να είναι χριστιανός μόλις η κουμπάρα κάτσε στα προπόδι. Πάει τελείως. Η βαλίτσα πέσει από δίπλα. Από τη στιγμή που κάποιος διαβεί το κατόφλι της Βουλής, ξεχνάει τα πάντα. Γιατί το κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει? Ξεχνάει τα πάντα. Τα κονομάει από την αντιπολίτευση. Γιατί εκεί σου λέει θα κάνουμε ό,τι μας πούνε τα αφεντικά. Κάτσε να πω να καταφωνάζεις. Κατάλαβες. Και φωνάζουμε εμείς γιατί νομίζουμε με το μυαλό μας ότι κάνουν κουμάντο οι κυβερνώντες. Τέλος. Εμείς δεν κάνουν. Πάμε παρακάτω. Το λύσαμε από τους Ηρακλήδες. Πάμε στο άλλο θέμα. Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό. Ας τον Παναθηναϊκό. Όχι, ας. Έχω άλλο θέμα. Είναι τεράστιο. Έχω άλλο θέμα. Το οποίο το... Έχω το γιο του Σαββίδη που έβρισε τη μάνα του Διούδη στα ποδητήρια. Το ξέρουμε αυτό. Ναι, το ξέρουμε. Γιατί να μην το ξέρουμε. Τάνας γε. Δεν έγινε δημόσια όμως. Τάνας γε τον είπε. Δεν έγινε δημόσια. Και λέει ο παπάς του Διούδη. Δηλαδή λέει, όταν βρίζανε τη μάνα του κυρίου Σαββίδη, θύμωσαν οι παοξίδες. Η δικιά μας η μάνα τι είναι, λέει, Τουρκάλα είναι, λέει, που τη βρίζανε 25.000 κόσμο. Και ο κύριος Σαββίδης να βρίζει με τους μπράβους. Αυτό μου είπε. Και αυτό μου είπανε και από την αποστολή του Παναθηναϊκού. Και όταν πήγε να ορμήξει ο Διούδης, μπήκανε τα γουρούνια μέσα οι φουσκωτοί και έγινε ιστορία. Λογικό δεν είναι. Μπράβο. Αν πάει κάτω όμως ο Πασχαλάκης και τον πει Τάνας γιο, ο γιος του Μαρινάκη, θα φωνάζουμε εμείς εδώ. Εδώ τώρα το θάψαμε το επεισόδιο. Αυτό δεν το γνωρίζει. Τώρα το λες. Ναι, αν την έπεφτα στον Πασχαλάκη θα το γνώριζες. Αυτό σου λέω. Να ψάχνεις, ρεπορτάζ κάνεις. Δημοσιογράφος είσαι. Και να ψάξεις να βρω. Ναι, να ψάξεις να βρεις. Αν έγινε κάτι και αν έβρισε κάποιο αυτό. Γιατί άμα βαρούσαν τον Πασχαλάκη, τη μάνα, θα λέγαμε ουαλίτες και τα λοιπά. Αυτό σου λέω ότι πρέπει να κάνουμε δημοσιογραφία στη μέση. Όχι μόνο τη μια μεριά. Δηλαδή και χρεώνεις εμένα για αυτό. Δεν σε χρεώνω, ρε παιδί. Εσύ δεν παρακολουθείς. Δεν είσαι κουσκουσιάρης. Είσαι ένας μιλίχιος άνθρωπος. Με το στοίχημα είσαι άριστος. Yeah. Και ασχολείσαι. Εκείνο είναι το αντικείμενο στο μεγάλο. Εγώ είμαι κουσκουσιάρης. Ένα φίγο, λάδι να κάνεις εσύ. Πώς θα κάνω εγώ να πούμε. Εγώ θα κάνω κουσκουσιάρη και εκπομπή. Εσύ θα κάνεις την εκπομπή που έχει σχέση με το κομμάτι, ξέρω εγώ, το κοινωνικό. Που έχει σχέση με το στοίχημα. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Σου λέω κουσκουσιάρη. Άλλο το ένα συμπληρώνει. Κουσκουσιάρη και α το λέω. Λήξαμε και με αυτό.
Παρακαλώ. Αυτό, αλλά απλά είναι μεμονωμένο γεγονός. Μεμονωμένο γεγονός είναι. Δεν έγινε, ρε φίλε, δημόσια. Ναι. Αν γίνονταν δημόσια, θα το ξέραμε. Δημόσια. Αυτό δημόσια είναι. Εάν κόκκινοι δημοσιογράφοι λένε όσα έχουν γίνει δημόσια μόνο, λοιπόν νομίζω ότι. Δεν, δεν σε είπα γιατί το λες. Ναι. Δεν σε χρεώνω. Απλά λέω, από τη στιγμή που δεν έγινε, για να μαθευτεί, εγώ δεν έχω πάρει. Εγώ το λέω και τελειώνω εκεί το θέμα. Παρακαλώ. Ούτε το αμφισβήτησα, ούτε. Όχι, είπα λέω κάτι άλλο. Είναι ευαίσθητοι οι παοξίδες που βρίζουν τη μάνα του κυρίου Σαββίδη και κακώς το κάνουν. Όταν βρίζουν το τον όμως, τα αλωνών, τα οι μάνες. Τα γήπεδα δεν είναι εκκλησίες. Ναι, ναι. Ακούγονται και αυτά, δυστυχώς. Ναι, εντάξει, ρε, δεν είναι ναι, καλά, ναι, αλλά είναι. Ναι, ναι. Άλλο να σου βρει 25.000 κόσμο τις μάνες και τα σπίτια, και άλλο ο πρόεδρος, ο γιος, να πάει και άλλο πει τη μάνα σου, ξέρω εγώ. Κατάλαβε τι γίνεται. Θες να δικαιολογήσω τώρα αυτόν που έβρισε. Γενικά ξέρω ότι. Δικαιολόγησε τον, αφού είναι δικός μας άνθρωπος. Δικός μας άνθρωπος. Εδώ, ναι. Εγώ, εδώ το παιδί εκπαρεσύρθηκε. Παίξε πάοκ. Όχι, εσύ τι λες γι' αυτό, αφού παίζω εγώ πάοκ. Εγώ λέω ότι οποιοδήποτε βρίζει μάνα είναι απαράδεκτος. Εσύ έχεις βρίσει μάνες. Αν έχω βρίσει μάνα. Ναι, ναι. Έχω βρίσει. Μπράβο, Γρηγόρη. Πήγε στον Άγιο Αβακούμ να σε δώσει. Τι έκανα είναι δικό μου. Όχι, να μάθουμε το η ποινή από τον χτυπητή. Τι έκανα είναι δικό μου. Δηλαδή, η ποινή, άμα βρίσκει. Με ρώτησε και είχα το ξέρει. Είχα την ευτυχία να σου πω τι να το πει. Άμα κάνει μοιχεία, μομιξία, πώ τα λένε αυτά. Ή βρίσκει τη μάνα του αλλού, ποια είναι η μεγαλύτερη τιμωρία. Πότε τρώ περισσότερε μπάμιε. Δεν είμαι ιερωμένο. Ε, πώ αφού τα έχει δεν το Βασκανία στη μύρη αυτό που. Η Βασκανία είναι το μάτια μου. Αυτό το άλλο, πώ το λένε αυτό το. Το ποινολόγιο να πούμε, τι λέει. Ποιο ποινολόγιο. Το βρίσιμο της μαμάς του αλουνού. Πόσες μέρες τρως μπάμιες, ξέρω εγώ, λαχανικά. Να μιλήσει με ένα ηρωμένο ο οποίος είναι και εξομολόγος. Εξομολόγος. Εγώ δεν είμαι εδώ. Δεν πέρα. Πάω σε εξομολόγο γιατί φοβάμαι μήπως πάει στην αστυνομία και με καρφώσει. Εσύ σκότωσε κανέναν. Όχι, μπορεί να έχω κάνει άλλο πράγμα. Να πούμε να έχω κλέψει, να έχω κάνει άλλο πράγμα. Αν έχει κλέψει κάτι, τι να κλέψει. Να έχω κλέψει κάτι και να πάει μετά στην αστυνομική δέψη γιατί αυτό έκλεψε. Πού το φοβάμαι, δεν πάω. Στον εξομολόγο. Μπορεί να πάει, δεν λέω ότι θα το κάνει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τον Γιώργο Σαββίδη. Πάμε παρακάτω, άλλα θέματα. Πήγαμε για οπαδούς Ηρακλή και Γιώργο Σαββίδη. Άλλο, τι έχουμε. Τι λέει το ρεπορτάζ, τι. Ξεκινάω να πω κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνεις. Είναι τι, ποιο τι. Το οποίο είναι μια προέκταση του χθεσινού θέματος. Ποια προέκταση. Ο κύριος ο οποίος έχει τα πατατάκια. Ποια πατατάκια. Την εταιρεία αυτή, τη Ζιπίτα που πήγε να. Πατατάκια έχει. Πουλάει πατάτες δηλαδή. Πατάτες. Ναι. Πατάτες πουλάει. Πατάτες, κουρασάν. 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 Γαλλική ωραία. Λέξη. Γαλλική. Ναι. Ωραία. Πατάει, πουλάει πατάτες και κουρασάν. Και εγώ πουλούσα πατάτες. Κάτσε να τελειώσει. Ξέρεις ότι πουλούσα τα πατατάκια Τσακίρης και τα κουρασάν φωλή. Να πάρω κι εγώ τον Παναθηναϊκό. Πάω κι εγώ πουλούσα. Πουλάει λες τα πατατάκια. Αυτός τα βγάζει. Εγώ τα πουλάγα. Έχει διαφορά. Ο παραγωγός έχει μεγάλη διαφορά. Ο παραγωγός είμαι. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ήθελε να συνεισφέρει με τον τρόπο του. Ναι. Και υπερβαίνει. Εγώ λέω ότι ήθελα να κάνει διαφήμιση. Καμία. Τζάμπα. Καμία. Τι πουλάει κουρασάν. Ποιος ήξερε τώρα από αυτούς που ακούνε τους ανθρώπους ότι αυτός ο Θεοδωρακόπουλος, πώς το λένε, πουλάει τα πατατάκια. Όπως είδες, δεν είπα άνομα. Εσύ προτρέχεις. Δεν είπα. Κάνε διαφήμιση τζάμπαρε κορόιδο στην πλάτη του Παναθηναϊκού. Πάμε παρακάτω. Τα 500 χιλιάρικα που έδινε βοήθεια αυτό. Κάθε χρόνο ήταν, εκπίπτανε τη εφορία. Θα μπορούσε να δώσει σε εκκλησίες, να χτίσει μια εκκλησία και να εκπίψει από την εφορία. Δεν και να ξέρω. Κάνει. Δεν το ξέρεις. Πράγμα που δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις τώρα. Άλλο ξέρω όμως. Παρακάτω. Ναι. Ο άνθρωπος έκανε ένα υπολογισμό. Τι έκανε. Και λέει 300.000 Παναθηναϊκοί. Ναι. Επί 50 ευρώ 15 εκατομμύρια. Ναι. Πες μου τι πιθανότητες έχει, πώς Παναθηναϊκοί θα δώσουν λεφτά. Θα σου πω. Καλή ερώτηση. Με χτύπησανε προχθές κάποιες. Δεν με απαντάνε. Στάσου, ρε, σάλτσες βάζεις. Θα σε απαντήσω. Γιατί η σάλτσα είναι όμορφη, ρε κόκκινε. Εσύ όταν τρως με τις σάλτσες και βουλώνουν οι αρτηρίες σου, σάλτσες δεν τρως. Όχι. Δεν τρώει σάλτσες. Μου χτύπησαν την πόρτα. Χτύπησα μάλλον του πατέρα μου την πόρτα πριν πεθάνει από τον Άρη. Και λένε κάνουμε ένα αέρανο. Κάνανε ένα αέρανο. Και τους λέω ο πατέρας μου, εγώ έχω κάποιες χιλιάδες ευρώ στην τράπεζα, κάνα 2-3 μήνες ζωή έχω ακόμα. Θα μπορούσα λέει, να σας δώσω. Αν ήξερα ότι θα πάνε τα λεφτά στον Άρη, θα σας τα έδινα. Επειδή είστε λέει χαμούρες, έτσι ακριβώς είπε. Δεν σας δίνω φράγκο. Πίστευε ο άνθρωπος ότι επειδή αυτοί είναι κλεφταράδες, θα τους έδινε χοντρά λεφτά. Σου λέει, θα αφήσω στην οικογένεια, θα αφήσω και 5 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα στον Άρη. Είπε. Αλλά επειδή είστε κλέφτες, τους το πες τα ίσια στην πόρτα. Επειδή είστε κλέφτες και επειδή τα λεφτά τα φάτε και δεν θα πάνε στον Άρη, δεν σας δίνω. Και τραβάει μια κλωτσιά την πόρτα και τους πέταξε από τον τέταρτο όροφο. Ήρθαν προχθές από την εκκλησία, μια δεν θα πω ποια εκκλησία. Κάτι θεούσες που έχουν κάτι τρίχες να πούμε στις μασχάλες και κάτι λαρίνκια σαν του Ρονάλντο να πούμε. Σταμάτα ρε κόκκινε. Μην με κόβεις ρε κόκκινε. Έχει κάτι λαρίνκια σαν του Ρονάλντο και λέει κάνουμε έρανο για τα φτωχά παιδιά με τον καρκίνο. Λέω πως είσαι μωρή, φύγε, θα σου αρχίσω στις κλωτσιές. Δεν σου δίνω φράγκο. Αν έρθει όμως ο μπαμπάς ενός παιδιού που έχει τον κακό το λύκο μέσα. Χτύπα ξύλο. Ναι, χτύπα ξύλο. Και πήρε παιδιά, ξέρεις κάτι. Μπορούμε να το σώσουμε αυτό αν μαζέψουμε λεφτά. Θα τρέξω, θα πάρω από πολύτιμο χρόνο κτλ. Επειδή είναι κλέφτες οι περισσότεροι, εντάξει, δεν δίνει ο κόσμος λεφτά.
Αν αύριο ερχόταν, ας πούμε, ο Χατζηπαναγής με τον Ολλανδό που είναι τίμη και λέγανε ο Χατζηπαναγής που είναι βλάξ σε εισαγωγικά, γιατί έπαιξε στον Ηρακλή και δεν πήγε να παίξει στην Ίντερ στη Μίλα στον Ολυμπιακό. Ίντερ. Και πει ο Χατζηπαναγής με τον τίμη Ολλανδό. Ο Ολλανδός είναι τίμιος, εγώ σκίζω τα ρούχα μου. Και πει, παιδιά, θα μαζέψουμε 30 ευρώ για να τα πάμε στον Ηρακλή. Εγώ στον Ολλανδό θα τα δίνα. Κατάλαβες, σε οργανωμένους δεν θα τα δίνα. Το καταλαβαίνεις το έργο, ναι ή όχι? Κατέληξε. Κάτε, σε δημοσιογράφο δεν θα τα δίνα. Σε παπά δεν θα τα δίνα. Καταλήγω ότι επειδή ο κόσμος ξέρει ότι στις ομάδες κλέβουνε, δεν δίνει. Δεν θα μαζέψει λεφτά. Πόσοι? Πόσοι? Φράγκο δεν θα πάρουν. Αν ερχόταν ο Παπαγιώργη και σου λέει: θέλω αυτό. Ποιο Παπαγιώργη? Ο δικός σε μας. Παπά δεν δίνω φράγκο. Στον Παπαγιώργη? Ούτε στον Παπαγιώργη, ούτε στον Παπατσάκαλο, ούτε στον Παπαγιώργη. Ποιο Παπαγιώργη? Δεν, επειδή είναι φίλο μα. Τι παραγγελίε. Είναι έντυπο. Πού τα ξέρω που είναι έντυπο. Έκανα μπαξίσει μαζί του. Τι ήρθα. Διάλειμμα. Α, φύγει από εδώ πέρα. Φύγει από εδώ πέρα. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Η πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη συνταγή περιλαμβάνει μουσική, φωτάκια, στολισμό, ζεστή ατμόσφαιρα, οικογενειακές στιγμές και μοναδικές εμπειρίες. Και πού θα τα γευτούμε όλα αυτά? Μόνο στο Mediterranean Cosmos, που έχει ετοιμάσει για όλους μας τα πιο όμορφα και ξεχωριστά Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Δεν πρέπει να φτιάξουν οποιοδήποτε κρέας. Πρέπει να είναι γιορτινό. Ούτε μια απλή σαλάτα. Πρέπει να είναι γιορτινή. Και γλυκά γιορτινά. Και τι, θα βάλω ένα απλό τραπεζομάντιλο? Όχι, γιορτινό. Δεν είναι απλό τραπέζι. Είναι το γιορτινό τραπέζι. Και γι' αυτό θέλετε τα καλύτερα. Στο Σκλαβενίτη φροντίζουμε να τα βρείτε όλα τόσο γιορτινά, τόσο ποιοτικά, αλλά και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Τα καλύτερα φρέσκα υλικά για τις συνταγές των γιορτών. Κεράσματα, γλυκά και ποτά και ό,τι θα χρειαστείτε για το στόλισμα του πιο γιορτινού τραπεζιού της χρονιάς. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά, όσο πουθενά. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητα σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα φορόλ. Για να φιλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Με τηλέφωνο το 827-27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7-7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7-7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7 to 7.
Taste like heaven. Ματίνα, πού πήγε το παντελόνι μου, το καφέ? Στο δωμάτιο. Και πού πήγε το δωμάτιο? Knauf. Συστήματα δόμησης. Για γρήγορη και εύκολη ανακαίνιση. Knauf. Η οικοδομή αλλάζει. Τριπλάσιοι πόντι, τριπλάσιο κέρδος μόνο στον Μασούτη. Δευτέρα έως Τετάρτη. Διπλές και τριπλές συσκευασίες σερβιέτες Always, μία συν μία δώρο. Μαλακτικά Κουάντο, 40% φθηνότερα. Προϊόντα Ντετόλ και Βάνις, 35% φθηνότερα. Και όλα τα απορρυπαντικά Essex Κόνη και υγρό, 50 μεζούρες, 50% φθηνότερα με τη MassCard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank, μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. 3, 7, 12, 21, 34... Τι έγινε, δεν διστάζεις και μετράς πρόβατα? Δεν κρατιέμαι και διαλέγω νούμερα για το Lucky 5. Παίξε στις νέες ηλεκτρονικές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν συνολικά έως 30.000 ευρώ μετρητά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Γίνε και εσύ ένας από τους πολλούς τυχερούς που θα μαντέψουν σωστά τους 5 συν 1 αριθμούς. Lucky 5. Πάρε την τύχη στα χέρια σου. Κουπόνια συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Βαλτάσαρ, τι θα γίνει, φτάνουμε? Έχει πιαστεί η μέση μου τόση ώρα στην Καμίλα. Με στην κρίνια είσαι, Γασπάρ. Πότε η μέση, πότε το κεφάλι. Να, δεν βλέπεις το αστέρι. Σε λίγο φτάνουμε. Συγγνώμη που θα σας χαλάσω το μύθο, αλλά φτάνουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ε. Οχ, δίκιο έχει ο Μελχιόρ. Κάτσε να δω το GPS. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ έβαλα προορισμό δώρα. Πώς βρεθήκαμε Θεσσαλονίκη? Πέστοτε. Γι' αυτό μας έφερε πλατεία Αριστοτέλους. Εδώ είναι το Toy Shop. Είστε και μάγοι! Φέτος τα Χριστούγεννα, ο προορισμός για τα δώρα είναι εδώ! Toy Shop, ο μαγικός κόσμος των παιχνιδιών σας περιμένει. Παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια. Με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop, Αριστοτέλους 10, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop, μαγεία στο παιχνίδι. Και τώρα σε μοναδική προσφορά, Λέβητα συμπίκνωσης Bosch γερμανικής τεχνολογίας, 800 ευρώ. Δώρο το σετ εγκατάστασης. Παυλίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα Προέκταση Μακρυγιάννη. 2310-692-630. Μπαμπά, κάνει να πιω νερό από τη βρύση. Φυσικά και κάνει. Γι' αυτό βάλαμε το φίλτρο νερού από την Energy Water. Τώρα όλοι θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Για να απολαμβάνετε εσείς και τα παιδιά σας καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια. Πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Τα συνιστούν και οι παιδίατροι. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335 στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Αυτές τις γιορτές μόνο στο One. Τα πιο επώνυμα δώρα στις πιο χαμηλές τιμές. Για δώρα στο One Salonica. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27, όσοι θέλετε να έχετε λύση άμεση, γρήγορη και πάρα πολύ οικονομική στο πρόβλημά σας. Είτε κλειδωθείτε εξ' το σπίτι, έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά. Εκεί είναι ο Πετκανίνος στο 85-27-27 για να σας το δώσει, να σας δώσει τη λύση. Διαβάζω μηνύματα και συνεχίζουμε. Ραπ, ό,τι και να λες, ο Χοντρός έχει μαρινάρει τον ΠΑΟ για να το ψήσει το Μάιο την ημέρα της φιέστας για την κατάκτηση του 45ου τίτλου. Ο ΠΑΟ θα βγει τρίτος ή τέταρτος. Μάλλον λέει τα θέλω το παιδί. Ο Ολυμπιακός φέτος θα βγει τρίτος. Τα θέλω. Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Τρίτος. Ραπ, εξήγησε λίγο γιατί δεν μπορούν να πάνε όπου θέλουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Λέει ο 696. Δεν μπορεί να πάει στο ΆΚΑ ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ χωρίς εισιτήριο. Ούτε ο Γαύρος μπορεί να έρθει στην Τούμπα χωρίς εισιτήριο. Από τη στιγμή που απαγορεύονται οι οργανωμένες μετακινήσεις οπαδών. Στην Ξάνθη όμως, στη Σέρε, στη Δράμα, μπορεί να πάει. Στην Καβάλα ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ χωρίς εισιτήριο. Στα Γιάννενα. Στη Λάρισα δεν μπορεί να πάει χωρίς εισιτήριο. Στη Χαριλάου δεν μπορεί να πάει. Ούτε στην Τούμπα μπορεί να πάνε Αριανοί χωρίς εισιτήριο. Οι Αριανοί χωρίς εισιτήριο στη Δράμα δεν μπορούν να πάνε.
Του πλαγόζουν οι παοξίδες. Σε ρωτάει ο Βασίλης, ναι, ο Τραγιανός. Ο Τραγιανός. Αφού έχει του κομέντο ο δημοσιογράφος Δραπτόπουλος, ας δει πώς ξεκίνησε και ποιος το ξεκίνησε για να βρει τη μάνα του. Διαφορετικά είναι ψεύτης και επικίνδυνος. Εσείς. Εσείς οι οποίοι βγήκατε και είπατε οι αλήτες Ηρακλειδείς που βρήσανε τη μάνα του Ιβάν, αλλά στις ύβρις του Γιώργου Σαββίδη για τη μάνα του Διούδη δεν έχετε πει τίποτα, δεν έχω τίποτα να σας απαντήσω. Όταν μας αδικούνε είναι αλήτες, όταν αδικούμε είμαστε μάγκες. Αυτό είναι η ανθρώπινη φύση σας. Εγώ επειδή ήρθα από άλλο πλανήτη δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Πάμε παρακάτω. Αυτό απαντάω στο φίλο. Ναι, αυτό τον απαντάω τώρα. Ότι πήγε, τι έκανε δηλαδή. Ότι τι έφαγε κίτρινη κάρτα στη μανούρα που έγινε με το ΜΑΚ. Έφαγε κίτρινη κάρτα. Μίλησε στον Κουλούρη. Και τι έγινε δηλαδή. Και να σου πω και το άλλο. Με τους φουσκωτούς δεν πάει να κάνεις μαγκιά. Ένας μέναν. Αυτό λέω στον Γιώργο το Σαββίδη. Αυτό λέω στο Μελισανίδη. Αυτό λέω στο Μαρινάκι. Αυτό λέω στον Κόκαλη. Αυτό λέω σε όλους οι οποίοι κυκλοφορούν με φουσκωτούς. Όταν κάνεις μαγκιά σε έναν. Ένας μέναν, λες στο φουσκωτό, πάνε πιες μαρτίνι, έλα σε ένα τέταρτο. Να μαζέψεις ή το πτώμα μου ή τη μαγκιά μου. Δεν είναι μαγκιές αυτές. Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν είναι μαγκιά να πηγαίνει στα ποδητήρια του Ολυμπιακού με μπράβους, ξέρω εγώ, ο οποιοδήποτε παράγον του Ολυμπιακού και ατραμπουκίζει τον ΠΑΟΚ ή οποιαδήποτε ομάδα. Τα έχουμε δει αυτά από το 70. Δεν διαφωνεί κανείς. Άντε μπράβο. Σοβαρά... Δεν πρέπει να τα λέμε. Σοβαρά θέματα. Σοβαρά θέματα γιατί θες να το ξεφύγεις. Όχι. Σοβαρά θέματα για να θες να το ξεφύγεις. Γιατί, γιατί άμα βρίσκουν τη μάνα τη δικιά σου φωνάζεις. Όταν βρίσκουν τη μάνα του αλλού θες να ξεφύγεις. Γιατί είσαι κότα. Πάμε. Ρίφιλες, και κότα είναι και αυτός που το γράφει. Πήρα θέση. Δεν πήρες καμιά θέση. Πήρα εσύ θέση. Ποτέ δεν παίρνει θέση. Εσύ θέση μόνο στο εστιατόριο παίρνει για να φας. Θέση δεν παίρνει. Πήρα θέση και για το πανό που σηκώθηκε στο Καταζόγλιο. Ναι. Τι είπες. Ότι ήταν κατάπτυστο. Τώρα τι είναι. Α, εφόσον έγινε κατάπτυστο. Όχι το εφόσον έγινε. Έγινε. Έχεις ντοκουμέντο. Ρε κόκκινε. Δηλαδή θέλω να μοιάζω τώρα ότι εγώ γλύφω τα ρηπαπάκα. Ναι, ναι, πες ρε κόκκινε, φοβάμαι ρε αυτό που λέω. Γιατί να φοβηθώ. Πες φοβάμαι. Μα το πιο πιθανό να το κάνω, το ξέρεις. Το ξέρω, ναι. Εγώ το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Κάτι που δεν ξέρω. Πάρε σε άλλα θέματα τότε. Γιατί όταν κληθείς να αποδείξεις κάτι, σε ρωτάει ο δικαστής, μπορεί να το αποδείξεις. Ναι, εγώ έχω πάει σε δικαστές και θα πάω και τη Δευτέρα και θα κάνεις μόνο σου εκπομπή. Έβρισα τον Αμβρόσιο, τον οποίο προσκυνάς εσύ. Είπε να τρυπήσει το στομάχι μου ο Αμβρόσιος, επειδή έφαγα τη Μεγάλη Παρασκευή κρέας. Αλλά εγώ κατάντρα να το απαντήσω. Εσύ προσκύνησες. Πάνε σε άλλα θέματα. Μπερδεύεσαι. Ρε, πάνε σε άλλα θέματα. Τώρα πες φοβάμαι. Τώρα έγινες μάγκα. Ρε, πες φοβάμαι. Δεν φοβάμαι, ρε. Πες δεν ξέρω. Μιλάω μόνο με γεγονότα. Άντε, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Μόνο με γεγονότα. Άντε, μπράβο. Απάντησες. Επειδή έκανες υπεκφυγή για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιο είναι υπεκφυγή. Θα σου πω. Ο άνθρωπος αυτός είπε 300.000 Παναθηναϊκοί. Ναι. Ποιος το είπε αυτό. Ο άνθρωπος θέλει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό από 50 ευρώ. Και σε ρωτάω, εφόσον βρεθεί αυτός ο οποίος είναι αδέκαστος στον Παναθηναϊκό και μπορεί να βοηθήσει. Δεν υπάρχει αδέκαστος άνθρωπος. Ρε φίλε, ο πιο τίμιος, πώς είπε ο Χατζηπαναγίου τον λαδό σου. Ο Χατζηπαναγίου λόγω βλακίας γι' αυτό. Λοιπόν. Ναι, πάμε παρακάτω. Μόνο ένας ανόητος θα καθόταν να παίξει με τέτοιο ταλέντο, με τέτοια μπάλα σε αυτή τη μικρή ομάδα. Δηλαδή ότι είναι... ο Βαρκάρης ήταν Ηρακλειδέας, το ξέραμε. Δηλαδή είναι σαν να, πηγαίνει η Τρέμη στο Εγνατία να κάνει τέτοιο κόμπλεξ με τον Ηρακλή. Σαν να πηγαίνει ο Ευαγγελάτος στο γύρο που άρχισε. Δεν μιλάμε για τον Ηρακλή. Γιατί βγάζει τέτοιο κόμπλεξ. Σε απαντάω εγώ τώρα. Ναι, σου λέω. Ποιο άνθρωπο στον Παναθηναϊκό είναι αυτό ο οποίο είναι το πλέον αποδεκτό πρόσωπο το οποίο μπορεί να μα δείξει. Του Παναθηναϊκού. Εσύ πες με ένα τυχαίο. Ο Φουφουτίδης. Ποιος. Ο Φουφουτίδης, λέμε. Ο κύριος Χ. Όχι, θα πάρει πλέον ονόματα. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Χ. Δεν υπάρχει. Έστω ότι υπάρχει ένας. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στον ΠΑΟΚ. Ο Αναστασιάδης. Ο Αναστασιάδης. Πόσα λεφτά μπορεί να μαζέψει ο Αναστασιάδης. Πόσοι παοξίδε να δώσουν λεφτά. Ο Αναστασιάδης, άμα πει ο Ιβάν. Γιατί... Πόσα λεφτά θα. Περίμενε. Πόσοι παοξίδε θα δώσουν λεφτά. Μη σταμάτα. Το νούμερο δεν μου λε. Εάν πει ο κύριος Σαββίδης, Άγγελε Αναστασιάδη, έλα να μαζέψουμε από τους λαχαναγωρίτες παοξίδες λεφτά, τα οποία θα τα πάρεις εσύ. Ποπόξινος ρε γουρνομούρι, χιμπατζή βατραχομούρι, ας το φτιάξω, χιμπατζή. Αν πει λοιπόν ο κύριος Σαββίδης, τον Αναστασιάδη, Άγγελε, μάζεψε όλο το λαό από Κορδελιό, από φτωχογειτονίες και τα λοιπά, 30 ευρώ το άτομο, 20 ευρώ, 40 ευρώ το άτομο. Okay, τα λεφτά τα πάρεις εσύ, θα τα διαχειριστείς εσύ, θα μαζέψει. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είναι κλέφτης. Λοιπόν, επειδή είσαι αν βρεις άλλον πλην του Αναστασιάδη κότα... στο λαό του ΠΑΟΚ που του δώσουν λεφτά, ψάξε και βρες τον. Επειδή είσαι εγώ κότα... τον Αναστασιάδη στην μπάλα έχω ενστάσεις. Αλλά το θεωρώ ένα από τα πιο τίμια παιδιά που έχω δει στην μπάλα. Βλάκα λέει, το λες. Ναι, βλάκα το λέω. Εγώ τα λεφτά μου στον Αναστασιάδη για να πάει στη ΔΕΗ
στον νοτέ στην τράπεζα, του πω πάρε άγγελ και μην μου δει από. Εσένα δεν στα δίνω. Καλά κάνεις. Άντε μπράβο. Ναι. Αφού δεν σε απάντησε. Επειδή αν συνεχίσει αυτό, υπόσχομαι ότι θα ακούσετε όλη τη μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή. Όχι, ή θα συμμετέχει στην κουβέντα όπως είναι, ναι. Ή θα σταματήσει να κάνει την κότα. Ωραία. Πόσοι παοξίδες θα δώσουν λεφτά. Όλοι. Νούμερο παίζουν. 500.000 παπάνω. Πού να βρει τα 500.000 που δώσει λεφτά από ένα 50.000. Θα το προμοτάρει. Δεν τρέπεσαι, ρε ψεύτη. Θα το προμοτάρει. Πού να βρει 500.000 παοξίδες. Πόσοι Αριανοί μπορεί να δώσει λεφτά. Σε ποιον. Στον ποιον ιδιωτελεί Αριανό. Δεν υπάρχει τέτοιο ρε, πράγμα. Ρε παίζουν ένα πράγμα. Ναι. Στον αντίστοιχο άγγελο. Του Άρη. Δε, πόσοι. Ναι, επειδή στον Άρη. Και μη φωνάει εμένα γιατί θα ανεβάσει και πίεση και θα είσαι τσικάρο. Εγώ δεν έχω πίεση καν. Πίεση δεν έχει καν. Δεν έχω πίεση καν. Τρία χρόνια ξαπλώθηκε εδώ πέρα. Πότε ξαπλώθηκα. Σαν γουρούνι, δεν έχει ξαπλώθει. Όφα, εγώ νόμιζα έπαθε σε κεφαλικό. Τέλο πάντων είχε πει τέσσερα πόντα. Ούτε διατυχή για σένα. Μη. Στον Άρη δεν υπάρχει τέτοιο. Ο αντίστοιχο θα μην επεκτείνει. Δεν ακούσουν, υπάρχει. Θα ακούσει με ρακλή στο Θεσσαϊκό. Ή θα συμμετέχει. Δεν έχω πρόβλημα. Πάω προπόνηση. Φύγε. Σιγά. Θε να πάρει. Ή θα συμμετέχει. Πόσοι Παναθηναϊκοί μπορούν να δώσουν λεφτά στον αντίστοιχο Φράγκο Αναστασιάδη. Δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό Αναστασιάδη. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Δεν υπάρχει. Ή θα συμμετέχει στην κουβέντα κατ' ουσία. Σου απαντάω. Δεν πιστεύεται κανένα στο λαό, από το λαό του Παναθηναϊκού, να δώσει λεφτά. Λοιπόν. Και αν είναι αυτό ο Θεοδωρόπουλος, τι είναι, έρανο κάνει. Θα βάλει τα πατατάκια εκεί που ξέρει αυτό. Άντε μπράβο. Έγινε γνωστό τζάμπα διαφήμιση. Επανέρχεται ο Βασίλης που λέει πώς ξεκίνησε ο καυγάς. Αυτό μόνο να μας πεις. Πώς ξεκίνησε ο καυγάς. Ναι. Πήγε στο αποδυτήριο Σαββίδης και έβριζε με ακατανόμωσες εκφράσεις τη μάνα του κτλ. Το Διούδη. Πώς ξεκίνησε ο καυγάς. Ο Σαββίδης ξεκίνησε τον καυγά. Ο Σαββίδης ποιο το ξεκίνησε. Πήγε ο Διούδης μέσα στην Τούμπα. Πού να ξέρω εγώ τι έγινε, ρωτάει ο φίλος. Εσύ ξέρεις τι έγινε, αλλά λες, φοβάμαι πες. Ορίστε. Το ξέρω. Έστειλε μήνυμα. Να μας πει τώρα, μόλις ήρθε. Εσείς δικαιολογήστε την κάθε παραβατική συμπεριφορά, αλλά όταν πάει ο γιος του Μαρινάκη και κάνει μαγιά στο Ρέι ή στον Πασχαλάκη, να βγείτε μετά και να κλαίτε με τον Μπούζο εδώ πέρα. Εδώ είναι 50-50. Πάνε παρακάτω, κόκκινε. Λοιπόν, και πες φοβάμαι. Δεν είναι ντροπή. Επειδή δεν φοβάμαι καθόλου. Θα σου πω το εξής. Ναι. Κοίταξε, θα κάνεις κουβέντες. Ναι, έχουμε μετάδοση εύκολα. Α, και τι με απειλείς τώρα. Θα πούμε με τον Ηρακλάκο μετάδοση. Την Ηρακλάρα θα πούμε. Θα έρθουν οι αυτές. Να έρθουν. Οι αυτές, άμα να διώξουν κάποιον, εσένα θα διώξουν. Δεν με νοιάζει. Εσύ ο Ρουφιάνος. Εντάξει, είδε λοιπόν. Με δώσε. Βάλε και τον Ηρακλάκο. Βάλε και την Τριανδρία. Φυσικά δεν κατά. Θα ντραπώ. Θα ντραπώ. Άντε βρε τελείωνε. Ή θα συμμετέχει στην κουβέντα. Άντε μας κούρασες σε μηνύτες. Ο Ολυμπιακός, τον αντίστοιχο του Ολυμπιακού, πόσοι θα δώσουν. Ποιος είναι αυτός. Τον αντίστοιχο άγγελο, μην παιδεύεσαι για τα πρόσωπα. Πόσοι θα δώσουν λεφτά. 500.000. Πού να βρεθούν 500.000 να δώσουν. Ολυμπιακοί. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά ρε. Πας καλά. Στα μπουζούκια που πάτε και στα κολάδικα έχετε λεφτά. Ποια μπουζούκια ρε. Και στα πόδια. Έχει δύο μπουζουξίδικα η πόλη. Τα οποία δουλεύουν να σάβουν. Και στις ταβέρνες που κλείνετε τις αρτηρίες σας έχετε λεφτά. Και στις ταβέρνες δουλεύουν, για δες. Να ανοίξεις ταβέρνα, άμα κονομάνε. Γιατί να ανοίξεις. Και τα ουίσκια της φιάλης που κατεβάζετε. Γιατί δεν πάνε να ανοίξεις ένα μπαράκι αφού κονομάνε. Αλλά άμα δώσετε. Αφού κονομάνε, γιατί δεν πάνε να ανοίξεις, με επιχειρήματα θα μου πεις. Άνοιξα. Άνοιξες και κονομάς, Κεσμένος στο τάλιρο. Λες δεν έχω. Εγώ λέω δεν είσαι. Εσύ λες δεν είμαι. Δεν είσαι. Εντάξει. Εγώ λέω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και δεν βγάζεις λεφτά. Θα θέλεις να μην βγάζω. Θα θέλεις να μην βγάζω. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να πηγαίνει η αγορά καλά. Εσύ θα χαρώ να πει το ΣΔΟΕ και να μας γράψει. Επειδή είσαι βλάξη. Αυτό που δεν καταλαβαίνει το κοντού το μυαλό σου. Σε τι λέει ο Χαζινάκος. Τι λέει. Άμα έρθει εδώ ο ΣΔΟΕ, λέω κόκκινο θα το στείλει. Γιατί να το στείλει. Ξέρω εγώ έτσι είπε. Έτσι με είπε. Ξέρω εγώ έτσι. Δεν έρχεται να μου το πει εμένα. Ε, τι τον κάνει, τον δίνει. Εύκολο είναι κοντό, δεν τον δίνει. Αν πα στον άλλον, όμω σε κουπανίσει ο άλλο. Με ξέρει. Δεν σε ξέρει. Και είπε αυτό το πράγμα. Είπε αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ότι αποκλείεται, το είπε. Εντάξει. Ο άλλο να θέλει να το πει μπροστά μου. Α το πει. Τι θα σου πει, α εγώ. Τι θέλω να το ανατάξει το μαγαζί τώρα. Δικό μου είναι, τι θα το δικό σου είναι το μαγαζί. Ε, το έχω ασφαλίσει. Ε, εντάξει. Κατηγόρησέ με κιόλας μετά. Γιατί εσύ κατηγορείς. Εσύ τι λες, ότι το κάνα το μαγαζί χωρίς να το ασφαλίσει ο κύριος Μαλάτος. Για τρομοκρατικές ενέργειες, θράψη κρυστάλλων. Καλά κάνω. Ε, άμα θέλω να το σπάσετε. Καλά κάνω. Σπάστε το, αλλά το έχουμε ασφαλίσει. Και πολύ καλά κάνετε. Μπράβο, Γρηγόρη. Θα μιλάς υπεύθυνα. Ναι, λοιπόν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν για να σου απαντήσω, οι οποίοι θα εμπιστευτεί σήμερα ένα λαό. Παπάδες, κληρικούς, παράγοντες, οπαδούς για να τους δώσει τα λεφτά του. Αυτή είναι η απάντηση. Κόκκινε. Άντε μπράβο. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, ο 095. Λέει ο 095. Αυτός τώρα ψηφίζει. Και εσύ ψηφίζεις. Όχι, αυτό είναι το έγκλημα. Αυτός. Ναι. Κόκκινε λέει αρχηγέ των ηλιθίων. Όχι, πες υπαρχηγός είμαι. Αυτός είναι ο αρχηγός και λέει με έναν αρχηγό. Μαζί κάνατε κόντρα. Αυτός είναι ο αρχηγός. Τώρα και λέει. Κοντραριστήκατε στη λαχανογορά 0%. Το ότι μαζέψαν 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Πάο και Πιζαγοράκη δεν μετράει. Σωστό. Τα λεφτά επί Ζαγοράκης. Ζαγοράκης, μπράβο. Αλλά μετά. Μισό λεπτό. Ο Βιολίδης του Στιχάλα. Πόσα εισιτήρια διαρκείας ήταν. Πόσα εισιτήρια διαρκείας ήταν εκείνα. 20. 20.000. Ναι. Με τα 10.000 του Χατζόπουλου. Ε, γιατί δεν το λες, τολμάς. Έτσι λες. Τολμάς να το πεις. Ήταν τα 10, τα μισά. Δεν δηλαδή... είχε πάρει ο Χατζόπουλος διαρκείας. Τώρα δηλαδή άμα έρθουν και μας δίνουνε
Θα φταίνε. Γιατί να μας δίνουν. Για πήρε 1000 ο Τσοκαντζόπουλος. 1000 να πήρε. Γιατί λες τους παοξίδες είστε λίγοι σαν λαός, τα μισά τα πήρε ο Τσοκαντζόπουλος. Λίγοι σαν λαός. Ναι. Δηλαδή 20.000 παοξίδες. Τώρα άμα μας πλακώσει τις μπουνιές, ναι, θα φταίνε. Εγώ θα πω παιδιά, μη βαράτε. Τώρα τι κάνεις. Φοβάμαι. Όπως φοβόσουν εσύ με το γιο του Σαββίδη. Εγώ δεν φοβάμαι καθόλου. Μπράβο. Τώρα που θα έρθουν. Εγώ λέω λοιπόν ότι όχι, τότε, ναι, ναι, δεν υπήρχε κρίση. Ναι, ναι. Καμία κρίση, ναι, ναι, το 2007-2008, ναι, ναι. Καμία κρίση δεν υπήρχε. Και δεύτερον, μου λέει τι, ότι 20.000 άνθρωποι που συμμετείχαν με 100 ευρώ και μαζεύαν 5 και 15 να μαζέψαν 100.000 ευρώ. Δεν μαζέψαν. Ρε φίλε, προκρίση. Ένα αγοράκι με το βιολί. Δεν τα κάνανε καλή διαχείριση, δεν φταίει ο λαός του ΠΑΟΚ. Άλλο πράγμα λέω. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο λαός του ΠΑΟΚ δεν εμπιστεύεται. Γι' αυτό το λόγο ο λαός του Ηρακλή ή ο λαός του Πανιωνίου ή του ΠΑΟΚ ή του Άρη δεν εμπιστεύεται. Εγώ όμως τον Αναστασιάδη του δίνα τα λεφτά μου. Αυτό έπεται. Εσένα δεν στάδει. Αυτό έπεται. Τι έφερε εδώ, τι είναι αυτό. Αυτό έπεται. Vox. Για το λαιμό μου. Ναι. Τι καλό άνθρωπο που είσαι. Αλλά δεν εκτιμά. Δεν εκτιμά, όχι. Δεν είμαι κόκκινος εγώ να εκτιμά. Μην βρίζεις ρε βλάκα, μην βρίζεις ρε, μην κοιτάς το μυαλό κι εσύ. Αυτό το ρε, το έχεις καραμέλα. Πόντιος, Πόντιος είναι γι' αυτό. Μιχάλη είναι δυνατόν. Μπράβο Γρηγόρη. Πρέπει να αναπείς να βρίζεις. Ο Παΐσιος τον έμαθε να μην βρίζει αυτόν. Εγώ δεν έβριζα. Όχι ρε, θα πέσει πρόστιμο. Ναι. Θα πέσει πρόστιμο. Έτσι. Εγώ θα στείλω τις ΔΟΕ λέει και Πακιστανούς για να την ψιάσουν να την παντρέψεις. Σου λέει άλλο, τσατίζεσαι. Δεν έχει ανάγκη η νηφιά μου από Πακιστανούς. Άμα θέλει, βρίσκει ό,τι θέλει. Και πρίκα έχει και γνώση έχει και όλα. Κάνε τώρα κάτι. Ο Σαραβάκος λέει, φίλε, μη στέκεσαι στα πρόσωπα. Δεν με ενδιαφέρουν τα φυσικά πρόσωπα. Δεν θέλω να αποδείξω τίποτα. Αυτό που θέλω να εξηγήσω με απλά ελληνικά, μία-μία τις παίρνεις ρευλαμένε. Μία θέλει να την γλύφεις. Μην την καταπιείς, να την γλύφεις. Εσύ μπορεί να γλύψεις. Με τρία ζάχαρο μπορεί να γλύψεις. Στεγνώ στο στόμα σου. Πήγες και έφαγες 3 κιλά προφιτερόλ και κάνεις εξετάσεις, ηλίθιε. Αυτό έγινε πριν από 15 χρόνια. Και τον βγάλαν ζάχαρο και λέει μα είναι δυνατόν. Δεν με βγάλαν ζάχαρο. Τι σε βγάλε. Τριγλυκερίδια. Τριγλυκερίδια. Πήγες έφαγες 3 πάστα φλόρα και 2 προφιτερόλ. Δεν έφαγα. Και πήγες και έφαγα μια. Εγώ τι κάνω, το λέω. Τι να σε πω. Και βλακεία να κάνω πάλι. Μετά κι εγώ τι είναι. Εντάξει. Και εγώ τι είναι. Η διαφορά μας είναι ότι ο ένας είναι ειλικρινής και ο άλλος λέει ότι θυμάται χέρι. Μπράβο Γρηγόρη. Εντάξει. Τι είχες φάει. Είχα φάει μια γαβάθα τέτοιου προφιτερόλ. Ισχύει. Γαβάθα. Ναι. Και πήγες να κάνεις εξετάσεις μετά. Ναι, ρε φίλε, ισχύει, τι να σου πω ψέματα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Τον πονηρό, να σου κάνω τον έξυπνο. Ούτε τον έξυπνο, κάνω ούτε τον πονηρό. Δηλαδή, στις τόσες φορές πήγα, απαγορεύεται να κάνω μια βλακεία. Όλοι κάνουν. Τη μία τους βάζω μέσα, την άλλη τους ενοχλεί. Σου λέω, έκανα και μια βλακεία, οκ. Okay. Τελείωσε. Στο θέμα, σου λέω λοιπόν και πάλι, ότι τα νούμερα που μου λέτε επί των δημοσκοπήσεων και τα μιλιούνια οι Ηρακλειδείς και τα μιλιούνια οι Αριανοί και τα μιλιούνια οι Παοξίδες. Δεν υπάρχει σήμερα που δεν μιλάμε. Δεν εμπιστεύονται. Το καταλαβαίνω. Κυρίως γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Αν βγει ο Παΐσιος από τον τάφο και πει: δώστε 50 ευρώ, ας σώσετε την ψυχή σας, θα μαζέψει 8 εκατομμύρια ευρώ. 10 εκατομμύρια ευρώ. Και θα νομίζουν αυτοί ότι θα το σώσει ο Παΐσιος. Είναι να τον πείσει τον άλλο. Πες λοιπόν στο λαό του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ότι σε ποιον θα δίναν τα λεφτά του. Έχει να δώσει ο κόσμος. Παίρνει όλες τις παραμέτρους. Έχει. Όταν βλέπω εγώ κοιλιές, μάγουλα, ταβέρνες γεμάτες, ρούχα. Κοιλιάξεις από τι γίνεται. Δεν ξέρω. Γιατί πρώτον από κακή διατροφή. Ναι. Εσύ κακή διατροφή έκανες και έχεις αυτή την κοιλιά. Ναι, φυσικά. Δηλαδή τι έτρωγε, σαβούρα. Εγώ τα τρώω 9 η ώρα το βράδυ και τρώω 3 η ώρα το μεσημέρι. Τι τρως δηλαδή. Κανονικά, ό,τι τρώει η κανονικά έγινε αυτή η κοιλιά. Δηλαδή αν δεν έτρωγες κανονικά, πού θυμόσα σου, σαν το Βενιζέλο θα σου. Όχι. Πώς θα σου, σαν το Βενιζέλο. Τι να σε πω, ρε κόκκινο. Ενώ εσύ. Ρώτα. Παοξίδες Αριανοί, Ηρακλήδης Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί. Ποιον άνθρωπο είναι από την οικογένειά σας θα εμπιστευόσασταν το πενιντάρικο. Εγώ από όλη τη Θεσσαλονίκη θα εμπιστευόμουν αυτόν τον χαζό τον Αναστασιάδη. Έναν. Θα του δίναν, ρε Άγγελε, πάρτα. Πάρτα, Άγγελε, θα του λέγανε. Το κατάλαβες. Άλλο δεν εμπιστεύομαι. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ. Θέλω να σου εξηγήσω ότι τα νούμερα που μου λες δεν υφίστανται. Όπως και τα νούμερα που είπε ο άνθρωπος αυτός εδώ. Από την. Επειδή το αγόρασε εσύ, γι' αυτό τα πετάει. Αν τα αγόραζε ο ίδιος, δεν θα τα πετούσε. Κατάλαβες. Και δεν το εκτιμάει και πέτει πέντε. Τα μάξια τα τράκινε επειδή θα παίρναν άλλοι. Εγώ μόνος μου αγοράζω αυτοκίνητο. Από πού αγόρασε μόνο. Πότε αγόρασε αυτοκίνητο. Φέρε μου κάποιον ο οποίος μου αγόρασε αυτοκίνητο. Πότε αγόρασε αυτοκίνητο, με δικά σου λεφτά. Πότε. Από το 1990 μόνο. Το 90 είχε μια. Το 20 χρονών ήσουν ωραίο άντρα, σου δώσαν μια μπεμβιό πεθερό. Ποιο πεθερό μου, 20 χρονών είχα πεθερό. Δεν είχε. Υποψήφιο τέλο πάντων. Αφού είσαι ένα Μπομβιβέρ.
Τι, τα κρύβουμε τώρα. Ό,τι αυτοκίνητο είχα τον ενοχλούσε. Γιατί να έχει αυτό τότε. Ναι. BMW 520. Απαγορεύεται. Ναι. Γιατί να έχει. Ενώ εγώ φουκαρά σε κάρο μεγάλωσα. Ζήλευα τον κόσμο. Φίλε, βρήκα, έκλεψα κάποιον. Δεν κατάλαβα. Δεν έκλεψε κάποιον. Λέω, πότε αγόρασε αυτοκίνητο. Πάντα αγόραζα μόνο. Πήγαμε ένα μάξι που αγόρασε. Όλα. Ένα. Όλα. Ένα, τι μάρκα. Όλα. Μια μάρκα. Και το BMW και το Ματίζ. BMW. Ναι. Και το Αλφα Ρωμαίο. Και το άλλο το BMW. Και το Σεϊτσέντο. Και τώρα πώς κατέντησε με Σεϊτσέντο. Τι είναι πως κατέντησε. Και δεν έχει μια Mercedes. Με τέτοια χρωματικότητα που έχει. Γιατί είναι κατάντησε. Δεν έχει μια Mercedes. Μια BMW. Γιατί έχω πολλές υποχρεώσεις. Τα καταχωνιάζει τις κουφάλες των δέντρων. Τσιγκουνάρα, γύφτη. Τα δέντρα καλά είναι εύκολο να ξέρει. Τι για ποδόρε. Θα πει στου παοξίδες αν εμπιστεύονται άλλο φλήτο Αναστασιάδη. Ε, ξέρεις πώς θα βγουν. Θα ακούσεις Μηρακλή, σου δίνω το λόγο μου. Τι αν δεν βγάλεις από το μυαλό σου αυτή τη σφαίρα της φυλακίας. Λοιπόν, η ερώτηση είναι μία και απλή. Ναι. Έχετε τον πιο άγιο άνθρωπο στην ομάδα σας. Δεν τον έχουν. Το πιο άγιο. Πόσα πιστεύετε οι οπαδοί του Άρη, του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ. Πόσα πιστεύετε ότι θα μαζέψει. Ναι, με 50 ευρώ. Αυτή... Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν. Πάνω από 2-3 χιλιάδες σε καμία ομάδα. Γιατί δεν εμπιστεύονται κανένα. Το ξαναλέω. Πόσοι ηλίθιοι προσκύνησαν το κάστανο του Παΐσι. Πόσοι ηλίθιοι. Ποιο κάστανο. Ένα κάστανο βγάλανε εκεί. Πόσοι ηλίθιοι στο Αγρίνιο προσκυνήσαν το κάστανο του Παΐσιου. Πες μου εσύ τώρα, αν βγάλω εγώ ένα κάστανο, θα το προσκυνήσει κανένα. Όχι. Να πει λοιπόν το λαό του Παναθηναϊκού ότι ένα μεγαλοβιομήχανο του είπε να κάνουν έρανο. Και δεν τον μπλακώσαν στι κλωτσιέ. Να τον πούνε φίλια από εδώ, ρε, που έκανε διαφήμιση τζάμπα στην πλάτη του Παναθηναϊκού. Έπρεπε να είμαι εγώ θύρα 13. Φίλια από εδώ, ρε, κοπρίτσι, θα τον έλεγα. Φύγε, ρε, κοπρίτσι, από εδώ θα τον έλεγα. Που θε στην πλάτη του Παναθηναϊκού να κάνει τζάμπα διαφήμιση. Τα κρουασάν και τα πατατά. Όχι εσύ. Γι' αυτό είναι εδώ το που θέλει να κάνει. Εγώ, το θέμα χάνει στην ουσία του θέμα. Μια χαρά είναι η ουσία. Είναι πάρα πολύ απλό. Έλα. Χτε είδε τα εσώ ψυχά του τα βγάλανε. Οι Ολυμπιακοί δεν θέλουν να πέσει ο Παναθηναϊκό. Ναι. Οι παοξίδε θέλουν. Ναι. Και οι υπόλοιποι οπαδοί. Τα βλέπει τα θέματα πώ έχουν. Ναι. Ρωτάω σήμερα κάτι. Βέβαια, οι Ολυμπιακοί γιατί να θέλουν να πέσει ο Παναθηναϊκός. 20 χρόνια του πάνε το πρωτάθλημα. Του πειράζει ο Παναθηναϊκός. Μικρούλης έγινε ο Παναθηναϊκός. Το θέλουν αρρωστούλη εκεί με συνάχη, με βήχα, με έμφραγμα, με ιστορίες. Και σου λέει τι άμα κάνει ο Παναθηναϊκός. Για όταν του έπαιρνε 4-5 πρωταθλήματα με διαιτησίες, θα τον θέλαν τον Παναθηναϊκό. Γράφει ο Κάνιας λέει μπορεί να βρει γάιδρο στο ένα μέτρο. Εγώ λέω όχι, λέει ο φίλος. Ο Κάνιας φίλε, άμα πάει και σουτάρει και του πούνε στα 10 μέτρα βρες ένα πούλμαν. Θα βρει τον πουλματζή. Το πουλμα δεν θα το βρει. Ο πουλματζή θα πίνει σε καντίνα καφέ. Άντε, άντε. Πάμε παρακάτω, λέγε. Κόκκινε δεν είναι το θέλω μου αυτό για τον Ολυμπιακό. Είναι η πραγματικότητα. Ότι ο χοντρός το πήρε πατριωτικά και τώρα που είναι δεύτερος είναι θέμα 2-3 αγωνιστικών να την περάσει. Ο Πάουκ δεν πρόκειται να μπει στη διάδα. Όσο για είπα, φίλε, σου είπα, ψάξτε το και παίρνουν πόσες συμβούλες έχει ο Πάουκ. Και εγώ σου λέω έναν τη δράμα. Όλοι οι άλλοι του Τίγρη περίμενα την έρευνά σου. Να σου πω ότι για το θέμα του συμβούλων τη ΕΠΟ κάνει λάθος. 100% δεν υπάρχει αυτό που λες. Και δεύτερον, ότι το έχει πάρει πατριωτικά ο κύριος Μαρινάκης ισχύει. Αυτό ισχύει. Τι ισχύει. Από την ώρα που βγήκε το βούλευμα και το κυνηγάνε, ισχύει ότι θέλει να πάρει το πρωτάθλημα όπως και δίποτε. Ισχύει. Θα πάρει την τρίτη θέση. Ότι θέλει να το πάρει γιατί έχει πάρει στο κρανίο. Αυτό ισχύει. Εντάξει, τι να πω, ψέμα ότι δεν ισχύει. Εγώ λέω όσο είναι ο Τσίπρας στην εξουσία, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και πού ξέρω ότι θα γίνουν εκλογές. Πότε να γίνουν εκλογές. Μπορεί κάτι να συμβεί και να γίνουν εκλογές. Δεν πρόκειται να συμβεί από Αθήνα, ξέρω εγώ, θα γίνουν κανονικά. Θα κάνει τη θητεία του Τσίπρας, δεν φωνάζει κανείς. Δεν έχουμε φασαρίες, δεν έχουμε οχλήσεις, δεν έχουμε. Ξεχνάς τους αστάθμους. Η μόνη όχληση είναι η Ηρακλής πάνω στην Έδεσα. Καμιά όχληση. Ξεχνάς τους αστάθμους παράγοντες, άρα ο Ηρακλής ενοχλεί όχι μόνο την κυβέρνηση και εσένα. Δεν ενοχλεί ο Ηρακλής, ενοχλεί η θύρα 10 που είναι αναρχική. Κανένας Ηρακλής δεν ενοχλεί. Πάμε παρακάτω. Κανένας Ηρακλής δεν ενοχλεί. Κανένας Ηρακλής δεν ενοχλεί τον ΠΑΟΚ. Οι αναρχικοί της θύρας 10 ενοχλούν τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Άστο λέει κόκκινα, λέει κάποτε εμπιστεύτηκαν τον Τέμι. Ορίζιναλ 21. Σωστός, μπράβο. Και επειδή, δηλαδή το μετάνιος που εμπιστεύτηκε στον Τέμι. Ερώτηση είχα. Ναι. Και πώς ήταν αυτοί που τον εμπιστεύτηκαν. Ναι. Νούμερο θέλω. Ναι. Θέλω νούμερα. Να μην μου μιλάτε αόριστα. Ναι. Πόσα πιστεύετε. Δεν θέλω να σας αποδείξω κάτι. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα νούμερα, το να λέμε κάτι. Το να λέει ο Ραπτόπουλος θα αγοράσω μια μερσεντάρα. Ναι. Εύκολο είναι. Πες. Ο άλλος λέει πήγαμε 5.000 γυναίκες. Το είπε και. Ο άλλος λέει θα γίνει αυτό. Το λέει και. Πες και εσύ. Πες και εσύ. Τώρα επί της ουσίας βρίσκεται σήμερα ο καλύτερος, ο πιο άγιος Παναθηναϊκός. Πόσοι Παναθηναϊκοί από τόσες λεφτά. Εγώ λέω 2-3 χιλιάδες βαριά. Και μου λέτε τα γκάλοπ. 2 εκατομμύρια οι Παναθηναϊκοί.
5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Ένα εκατομμύριο. Εσύ κόκκινε λεφτά στον Ηρακλή, έδωσε. Να ρωτήσω υπεύθυνο. Ο Ολλανδό μου είπε δεν έδωσε φράγκο. Αν σου είπε και πράγμα Ολλανδό, ναι. Αναλαμβάνει ο Ολλανδό το λόγο αυτού που είπε. Αναλαμβάνει ο Ολλανδό. Λέω Ολλανδέ. Πλήρωσε ο κόκκινο. Και σου είπε Ολλανδό δεν έδωσε. Δεν πατάει στο γήπεδο με λέει. Σου είπε δεν έδωσε. Δεν έδωσε, όχι. Σου είπα από τότε έδωσε. Που ανέλαβε ο Ολλανδός δεν έχει δώσει φράγκο. Πάμε παρακάτω. Έτσι σου είπε. Έτσι μου είπε. Αν τον πάρουμε τώρα τηλέφωνο και πει ότι πάρτονα, τι κάνεις. Πάρτονα. Πες, πες Ολλανδέ, έχω δώσει λεφτά. Όχι, εσύ θα το ρωτήσω, όχι εγώ. Θα τον ακούω και εγώ και αμφισβητήσω. Εσύ θα τον ρωτήσω. Εσύ τον αμφισβητήσω. Να μας πει πόσο σε χωνεύουν εκεί στο Καφταζόγλιο, σαν που σε Ηρακλής. Πόσο με χωνεύουν. Ναι. Όσο και να προσπαθείς να αλλοιώσεις κάποιον. Τι να σε αλλοιώσεις. Γιατί μισείς. Τι να σε μισείς. Έχεις απίστευτο μισθό. Λες για τους άλλους να πληρώσω και εσύ δεν έχεις δώσει σέντς στον Ηρακλή. Δεν ξέρεις τι έχω κάνει. Ξέρω. Αφού δεν, με λένε οι άνθρωποι που δεν έχει φανεί. Παραμύθια λες. Δεν έχει φανεί. Παραμύθια. Υμνεί το Κασιαμπή εκεί και κάνει αβάντες. Αυτό κάνει. Τι κάνω. Υμνεί το Κασιαμπή. Και τι καλό ο Κασιαμπής και τι καλό ο άλλο ο. Ξέρω, ο Ποντίκης και ο Σαλάμης. Άσε με το. Ακούγε. Ακούγε. Τι μπαμπού με ακούγεται εδώ. Και θα μιλήσουμε. Τι να μιλήσουμε. Και θα μιλήσουμε τώρα. Θα μιλήσουμε. Τώρα μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για 10. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Mega Outlet. Σκέψου πόσα χρήματα έχεις ξοδέψει για δώρα τις γιορτές. Φαντάσου τώρα να είχες δώσει τα μισά. Καλό, ε! Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα στο Mega Outlet. Κυριακή 17 Δεκεμβρίου. Ανοιχτά. 8 η ώρα με ξυπνήσανε σήμερα για τα κάλαντα. Κλασικά, τους άφησα να πούν τους δύο πρώτους στίχους. Τους έδωσα εκεί λίγο μαρούλι και ξανά έπεσα για ύπνο. Καλά, έδωσες μαρούλι στα παιδιά. Και τι να τους έδινα, κουραμπιέδες. Καλύτερο θα ήταν. Αλλά θα μπορούσες να τους δώσεις και λεφτά. Λέω εγώ τώρα. Μα αυτό σου λέω. Μαρουλάκι φρέσκο τους έδωσα. Άστο, δεν συνεννοούμαστε. Κάποιοι το λένε μαρούλι, κάποιοι το λένε μπαγιόκο, κάποιοι το λένε μπικικίνι. Σίγουρα 100 τυχεροί όμως θα κερδίσουν από 20.000 ευρώ στην κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου στις 26 12. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ξεχασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 23 10 933 787 και injectionservice.gr. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Φέτος στις γιορτές η Velmar σου προσφέρει 100 λόγους να χαμογελάς. 100 έτοιμο παράδοτα μοντέλα Mini με προνομιακό επιτόκιο από 3,9% με το πρόγραμμα All in Mini και όφελος έως 4.000 ευρώ. Απόκτησε το δικό σου Mini μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Velmar. Επίσημος έμπορος Mini. Μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Έλα, γιαγιά, θα μου πεις τον καφέ. Θα στα πω όλα. Βλέπω, ναι. Ξανθόμαλη μπούκλα. Ναι, 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 ναι. Κακουνάκι βλέπω. Όπα, τι. Έχει και
Μουστάκι. Ο Γκουτσέρες είναι για πρώτο σκόρερ. Αυτή είσαι, γιαγιά. Ό,τι και αν κάνεις, το αποτέλεσμα δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Μπορείς όμως να γνωρίσεις μια νέα εμπειρία παιχνιδιού. Novibet.gr. Εδώ παίζεις πάντα στην έδρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής UK Gambling Commission. Επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Βαλτάζαρ, τι θα γίνει, φτάνουμε? Έχει πιαστεί η μέση μου τόση ώρα στην Καμίλα. Με στην κρίνια είσαι, Γασπάρ. Πότε η μέση, πότε το κεφάλι. Να, δεν βλέπεις το αστέρι. Σε λίγο φτάνουμε. Συγγνώμη που θα σας χαλάσω το μύθο, αλλά φτάνουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ε. Οχ, δίκιο έχει ο Μελχιόρ. Κάτσε να δω το GPS. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ έβαλα προορισμό δώρα. Πώς βρεθήκαμε Θεσσαλονίκη? Πέστονται. Γι' αυτό μας έφερε πλατεία Αριστοτέλους. Εδώ είναι το Toy Shop. Είστε και μάγοι! Φέτος τα Χριστούγεννα, ο προορισμός για τα δώρα είναι εδώ! Toy Shop, ο μαγικός κόσμος των παιχνιδιών σας περιμένει. Παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια. Με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop, Αριστοτέλους 10, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop, μαγεία στο παιχνίδι. Πού σε ρε Γιώργο, άρε πόσο καιρό. Είμα θα παντρεύεσαι. Μετακομίζεις. Ναι, ναι, με την Ανούλα. Του γιατρού την Ανούλα. Ναι. Μπράβο ρε, αυτή έχει και πρίκα. Που να μην είχε. Ξέρεις πόσο θα μου στοιχήσει να τη μεταφέρω. Την Ανούλα. Την πρίκα. Μια πρίκα ακόμη. Για να μην σας βγει το σπίτι διπλό. Υπηρεσία Rent a Van από τη Hertz. Νοικιάστε ένα βαν και μεταφέρετε μόνοι σας ό,τι θέλετε. Όποτε θέλετε, χωρίς επαγγελματική άδεια οδήγησης, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο hertz.gr ή καλέστε στο 2310-476-270. Διάβασε. Track and Bus Super Heavy Duty. Και εδώ τι γράφει? Thicker Plate Grid Protection Cyclic Stability. Τι γράφει στη σφραγίδα? 2 χρόνια εγγύηση. Την μπαταρία είναι? Στάνταρ. Κατάλαβες τώρα γιατί είναι οι μόνες μπαταρίες για φορτηγά και λεωφορεία με 2 χρόνια εγγύηση. Αν θες μπαταρία ειδικά για φορτηγό, νταλίκα ή λεωφορείο με εξελιγμένη τεχνολογία αιχμής, βάλε Στάνταρ Track and Bus Super Heavy Duty. Η μόνη με εγγύηση 2 χρόνια. Α, πάμε για New Year. Τι καλά. Να, μερικές ευχές από τα αστέρια μας. Γεια σας, είμαι ο Ματέο από το Today's στο Ρετζίκι και θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Κλείνει ποτέ μάτι ο Άι Βασίλης? Γιατί να κλείσουμε εμείς? Κάνουμε τις ευχές πραγματικότητα 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, 52 εβδομάδες το χρόνο. Και αυτόν και τον καινούργιο. Χρόνια πολλά! Today's keeping the city alive. Today. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο. Και σίγουρα όχι σε αυτές τις τιμές. Spirit, τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών, με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Spirit Θεοδωρίδης, Λαγκαδά 357, Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4, Κέντρο, Κλαστήρα 46, Χαριλάου. Spirit, για ό,τι πίνετε. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στους 95,5 των FM. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η εταιρεία Hyundai Εσκιάδης Παροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με μία ακόμη μεγάλη προσφορά για όλους σας οι οποίοι μας ακούτε. Το Hyundai i30 με 14.390 ευρώ, το οποίο μπορείτε να το κάνετε δικό σας, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα Κτέο.
εκεί όπου μπορείτε να το κάνετε δικό σας, να το οδηγήσετε, να δοκιμάσετε ό,τι μπορείτε. Αδερφός του να ήταν ο Διούδης, έτσι δεν θα έκανε ο Ραπτόπουλος. Στεναχωρήθηκαν που έφεγε 4, να του πει και ο μπαμπά, ενώ τις βλαχομαγκές ο Διούδης δεν τις είδε. Όσον αφορά γιατί ο ΠΑΟΚ ψήφισε κάτι του Ηρακλή, ρώτα εραστέχνη, Ηρακλή και υπαλλήλους να σου πούνε. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Η μαμά με την κόρη τι έγινε, πάνε να γλύψουν εκεί να σβήσουν τα χρέη, ε. Να φύγουν από πάνω τους τα χρέη, πάνε στα πρόσωπα, ε. Ναι. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο. Η μαμά και η κόρη. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει ψηφιστεί. Ναι. Και να έχει τελειώσει. Τον έχουμε τον Τσερβίνη. Ποιο Τσερβίνη, ρε, τον Τσερβίνη, πάμε στον κόσμο. Ποιο Τσερβίνη. Θα πάμε στον κόσμο. Και πρώτα θα συζητούμε με Έδεσα. Την Έδεσα. Πρώτα θα συζητούμε με Έδεσα και μετά οτιδήποτε. Α, τώρα αυτό ήταν η Καλαμαριά, δεν ήθελε. Ε, τώρα αποθυμωθούμε το Τσερβίνη. Έδεσα. Γορίλα. Λοιπόν. Γκοντζίλα. King Kong. Αντί για επαγγελματικό να έχει τεχνικό διευθυντή και σύμβουλο τον Αναστασιάδη, ο Τσερβίνης, μισό λεπτό, καθώς θα υπονομεύεται η θέση του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή, λέει ο φίλος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Τον Αναστασιάδη τον φέρνει εκεί γιατί δεν θέλει να τον κλέβουνε, τον Ιβάν. Πάμε στο Γιάννη στην Έδεσα. Εδεσαϊκός Ηρακλής, 7ο λεπτό. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Ναι, εύχομαι, έκτοπος 7ο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ στην Έδεσα. Το 0-0 παραμένει μεταξύ Εδεσαϊκού και Ηρακλή. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό φιλάθλων, περίπου 1500 και περισσότεροι βρίσκονται στο γήπεδο της Έδεσας, παρότι δύσκολη μέρα, εργάσιμη και νωρίς το παιχνίδι. Ο Κώστας έλεγε για μπλόκο στο παδού του Ηρακλή, τι έγινε? Ναι, υπήρχε ένα μπλόκο λίγο έξω από την Έδεσα που ζητούνταν σε κάποιους φίλους του Ηρακλή ταυτότητες. Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, έχουν έρθει κανονικά οι φίλοι του Ηρακλή, βρίσκονται στο κομμάτι που τους αναλογεί, τους έχει δοθεί από τους γηπεδούχους, στη θύρα 3. Άλλωστε, όπως έλεγα πριν, Γρηγόρη, στο Γιώργο τον Μπούζα, απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση, όχι η μεμονωμένη. Ήταν δεδομένο ότι θα βρεθούν φίλοι του Ηρακλή στο γήπεδο σήμερα. Να πω λίγο τις συνθέσεις, ο προπονητής του Ερυθραϊκού, Ηλίας Απάνης, πρώην ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, έχει επιλέξει τον Βόλτσι, τον Κούμπου, τον Τζεντανά, τον Αβραμίδη, τον Χαραβιτίδη, τον Παπαγεωργίου, τον Ταουσιάνη, τον Τουμάγκα, τον Καρακούτη, Καθαρούδη εκ των πρώτων σκόρερ του ομίλου και τον Καράμπελα. Στον πάγκο βρίσκονται ο Μπουράκης, ο Ιωσήφιδης, ο Προύντσης, ο Παπουτζής, ο Γολιδόπουλος, ο Κάρτσιος και ο Ζούνης. Ενώ ο Σάκης Αναστασιάδης για τον Ηρακλή έχει προχωρήσει σε μία αλλαγή εν συγκρίση με το τελευταίο χρονικά παιχνίδι αυτού του Σαββάτου με αντίπαλο τον Φίλιππο Αλεξάνδριας. Στη θέση του Ιφαντίδη έχει μπει ο Γκουτσίδης. Οι υπόλοιποι 10 είναι γνωστοί, ο Βοσνιάδης, ο Ρεβιθόπουλος, ο Κυριακίδης, ο Καραντασιάδης, ο Καστιτσέας, ο Αθανασίου Αντώνης, ο Αθανασίου ο Παντελής, ο Ρόβας, ο Παπαδόπουλος και ο Πτηνόπουλος. Στον πάγκο βρίσκονται ο Κρυστάλης, ο Κριστιάνης, ο Δραγάνης, ο Γόμος, ο Σαβελίδης, ο Μούδιος και ο Ιφαντίδης. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για τους Κιάνουλους πριν το μακροχρόνιον, δηλαδή του Καλυβοκά και του Παναγιωτούδη. Ο Καλυβοκάς επανέρχεται τον Γενάρη. Ναι, και ο Καλυβοκάς και ο Παναγιωτούδης. Το χρονοδιάγραμμα λέει αρχές με μέσα Γενάρη να είναι διαθέσιμοι. Έχουν ξεκινήσει οι αμφότεροι να κάνουν εδώ και αρκετές μέρες ατομικό πρόγραμμα προπόνηση στη Μίκρα. Και ο Στεφανής, ο οποίος επιλέχθηκε να μείνει εκτός 18, δεν υπάρχουν άλλες απουσίες για το Σάκη Αναστασιάδη. Το 8ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει. Ωραία, Γιάννη. Λοιπόν, θα επανέλθουμε και πάλι με το θα υπάρχει κάτι στην Έδεσα, 0-0 να κλείσει, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Ικανοποιημένος. Δίκαιος με όλους. Πάμε στον κόσμο. Μάλιστα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλώς το να. Κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ποια ομάδα ηγείται της βαθμολογίας της Super League? Ποια ομάδα είναι πρώτη? Αυτή που θα ηγείται και τα Χριστούγεννα. Ναι, ποια είναι τώρα που... Αυτή που θα ηγείται και τα Χριστούγεννα. Ραπτόπουλο, σε λένε. Το κύριο Ραπτόπουλο ρώτησα. Έλα, συνέχισε. Ποια ομάδα συνεχίζει στην Ευρώπη και κληρώθηκε με τη Δυναμό Κιέβου? Η ΑΕΚ. Με αυτή την ομάδα θα ασχολείσαι μέχρι και τον Μάιο για να μπορείς να πουλάς. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ πουλάει. Ναι. Μετά τον ΠΑΟΚ, μέχρι στη Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη δύναμη. Σε κόσμο. Κοίτα, μέσα στη Θεσσαλονίκη. Θα με πλήξεις. Μέσα στη Θεσσαλονίκη η δεύτερη δύναμη είναι ο Άρης. Η τρίτη είναι ο Ολυμπιακός. Η τέταρτη ο Παναθηναϊκός. Η πέμπτη η ΑΕΚ. Η έκτη ο Ηρακλής. Κάποιες πόλεις της Μακεδονίας είναι κορυφή. Ναι. Εγώ ακούς λέω. Σε κάποιες πόλεις της Μακεδονίας είναι κορυφή. Αλλά επειδή θα αρχίσει να παίρνει τα πρωταθλήματα μετά τις καραμέλες από εδώ και πέρα, έχουν να γίνουν πάρα πολλοί έκπληξες και τέλος. Θα βλέπω ποδόσφαιρο τα μικρά τα παιδάκια, θα βλέπω πρώτη την ΑΕΚ με το πρώτο θα είμαστε.
σας είναι όλοι ΑΕΚ. ΑΕΚ θα λέτε και θα σέβεστε. Το Χατζόπουλος θα λέτε και θα κλαίτε. Θα λέτε το Αγκαλός και θα δακρύζετε. Αυτό πήρες να μας πεις. Θα ψάχνετε τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Αν βρισκόταν ένας άνθρωπος στην ΑΕΚ να μαζέψει χρήματα, πόσα λεφτά θα... Πόση ΑΕΚ ξέρεις να μείνουν. Άσε ρε κόκκινε, σταμάτα το αυτό πια. Αυτό να πεις εμπιστεύεστε κανένα. Τι να μαζέψεις. Εσείς τι μαζέψατε. 89 διαρκείας έχετε τετράκλεις. Άσε με ρε κόκκινε. 800 διαρκείας. Ποια διαρκείας 800 έχει. Πόσα πήρε ο Καράογλου να πούμε. Κανένα. Άντε ρε κόκκινε φύγε από εδώ. Σου απαντώ με νούμερο. Ο Καράογλου. Πόσα πήρε ο Καράογλου. Με ντροπή σου λέω μόνο 800. 50 πήρε ο Καράογλου. Καλά, καλά. Άντε μπράβο. Καλά. Να απαντήσω. Ναι. Εμπιστευτήκαμε τον Τέμι Νικολαίδη και αν η Καλαμαριά δεν είχε αυτού του γελίου το Δέτα Σίγμα και δεν βάζαμε μέσα αυτό το ποδοσφαιριστή, θα πέραμε το πρωτάθλημα. Καταλάβατε. Στον επόμενο. Πάμε. Έλα. Έλα Γρηγόρη, τι κάνεις. Καλά. Γεια σου Κώστα. Καλώς. Κώστα, τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις. Το βλέπεις δεύτερη θέση και κύπελο. Ρε φίλε. Τα έχουμε πει ρε φίλε ένα εκατομμύριο φορές. Πολύ κρύος είσαι ρε φίλε. Πρώτο που το βλέπουμε τον ΠΑΟΚ και όχι κυπελούχο. Κώστα, να σε ρωτήσω και ένα δεύτερο και θα σας πω και κάτι τρίτο. Ναι. Εσύ αυτά που λέτε, πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν περισσότερο κόσμο από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη? Ναι, το πιστεύω. Δεν είναι τρίτη δύναμη ο Ηρακλής? Όχι, δεν είναι τρίτη δύναμη, όχι. Α, τα πιστεύεις αυτά που θα λέτε. Η τρίτη δύναμη είναι ομάδα των Αθηνών. Κατάλαβες τι κόμπλεξ έχει. Κατάλαβες τι αλήθεια λέω. Κατάλαβες τι αλήθειες λέω. Άντε. Ναι. Άντε. Α, Κώστα, ακούς. Έλα, Κώστα. Ναι, ρε φίλε, λέγε. Αν παλέψεις εσύ με τον κόκκινο, εσύ θα είσαι ο Τζακ Νόρις και ο κόκκινος θα είναι ο Μπρους Λι και θα σε νικήσει. Να γελάσουμε τώρα ή μετά το... Πόσες βαράς κάθε μέρα ρε φίλε, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα, ναι. Γελάει, το λέω πόσες βαράς και γελάει. Είμαι ευτυχισμένος. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Είμαι φοιτητής. Φοιτητής είσαι. Ναι. Τι σπουδάζεις φίλε? Νομική. Έτος. Πρωτετής είμαι. Κοίτα, να παίρνεις πλούσιους, να παίρνεις πλούσιους πελάτες, να παίρνεις τις δίκες φίλε. Ρε δεν έγινε ακόμα δικηγόρος. Όταν θα γίνεις. Συνέξε. Ναι. Όταν θα γίνω, ναι. Σε αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος έχει δίκιο ο κόκκινε. Ο Ηρακλής είναι πέμπτη έκτη δύναμη. Ηρακλής είμαι. Στη Θεσσαλονίκη αλλά... μέσα. Δε, η τρίτη δύναμη δεν είναι ο Ηρακλής. Πού είναι πέμπτη έκτη δύναμη. Κοίτα, θα σου πω. Θα πού είναι πέμπτη έκτη δύναμη. Στη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη. Αυτό πιστεύεις εσύ. Πω γιατί. Και πείτε, έφυλε. Εσύ είσαι 20 χρονών. Ναι. Εγώ έχω τα υπερδιπλάσια χρόνια. Και τι πάει να πει. Ναι. Διπλάσια αρτηριακή πίεση, διπλάσια χοληστερίνη. Να μην ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Εδώ σε άλλο κόσμο. Εδώ δεν ξέρει. Αν έβρισε ο Γιώργο το Διούδη, θα ξέρει πώ γίνεται η Ραπτόπουλο. Εσύ που είσαι άιντε μπράβο. Και λίγο Αριανό. Ο Άρης είναι δεύτερη δύναμη. Η τρίτη είναι ομάδα των Αθηνών. Άιντε. Κατάλαβε. Η προπαγάνδα στο έπακρο. Το λέω με βάση τη σχολή μου. Η μισή φοιτητή. Άμα δεν είχαν μπει στι τάξει, φίλε. Φίλε, στο πανεπιστήμιο. Ρε, άκουδο. Στο πανεπιστήμιο, ω επιτοπλίστων, τα περισσότερα παιδιά είναι εκτό Θεσσαλονίκη. Άντε λοιπόν, γι' αυτό λέμε. Δεν μπορεί να πει βάση τη σχολή σου. Και να σου πω και μια αλήθεια. Άμα δεν είχαν μπει στι τάξει του Ηρακλή και η Αναρχική, οποιασδήποτε ομάδα θα είχαν μείνει ω κοίτα διαρκεία του. Άντε. Άντε, πού και καμιά αλήθεια. Αυτό... Άιντε με τον Ηρακλή. Θέλει δύναμη ο Ηρακλή. Από τον κόσμο το έχει μείνει πίσω. Λέγε. Κοίτα, η αυτόνομη όμως δίνει δύναμη, έτσι. Εσύ, ρε φίλε, είσαι Ηρακλής και πιστεύεις ότι ο Ηρακλής είναι έκτη δύναμη στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί. Άμα είναι Πασόκ, τι απαιτεί. Το φίλο ρωτάω. Τι απαιτεί, είναι πρώτο κόμμα. Μπορώ να μιλήσουμε με το φίλο. Μίλα. Ναι. Αυτό πιστεύεις. Πιστεύω, ναι. Μα δεν με ενδιαφέρει, κόκκινε. Δεν μας νοιάζει. Δεν είμαστε Ηρακλής επειδή είμαστε πολλοί. Ρε φίλε, ρωτάω κάτι απλό. Εσύ μου λες ότι είσαι Ηρακλής και πιστεύεις ότι είναι έκτη δύναμη στη Θεσσαλονίκη. Όχι, ναι, είναι Ηρακλής. Και δεν τι είναι, τέταρτη, δηλαδή πίσω από ποιον? Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ, Άρη ναι. Και τους Γαύρους πιστεύω, ναι. Και τον Ολυμπιακό. Και τώρα με τους Παναθηναϊκούς και τους ΑΕΚΤΖΙΣ δεν ξέρω. Όχι τώρα. Τόσο, Ολυμπιακός ναι, όμως ναι. Κλείσε. Είμαι Ηρακλής και δεν είμαι μυθομανής. Είναι σύνθημα αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή. Το άνθρωπος τα βλέπει. Έλα. Ναι, μάλιστα. Έλα αυτό που λέω. Μάλιστα κύριε. Έλα γλιστρίδα έφαγε σήμερα, δεν έχει σταματήσει να μιλάσαι. Αυτό με πληρώνει για να μιλάω. Άμα ήταν άμεμο, θα έκανα παντομήμα, θα πήγαινα στο θέατρο Καστράκη και θα έκανα παντομήμα. Εσύ παίρνει άλλο τηλέφωνο και μου αλλάζει με τον κόκκινο. Τζάβο πήρε άλλο. Μιλάει για δευτερόλεπτα. Καλά, καλά, λέγε, άντε μη φωνάζει. Άντε να πούμε. Λοιπόν, για τον Ηρακλή,
Πιστεύω ότι είναι τρίτη δύναμη της Θεσσαλονίκη, όχι τέταρτη όπως λέτε. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα τέλος πάντων. Ναι. Και ένα απολύω για το Διούδη και το Σαββίδη που έβγαλε σε αυτό το αποκλειστικό. Πιστεύω ότι είναι πολύ λίγος ο Σαββίδης με αυτό που έκανε. Δεν είναι αποκλειστικό. Είναι... Έχει γραφτεί στην εφημερίδα σε μικρό, σε μικρή στήλη ότι επιτέθηκε με ακατανόμαστες εκφράσεις και ύβρις ο Γιώργος Σαββίδης στο Διούδη. Και το είπε σε τάνας γιος. Και λέει, η πλευρά Διούδη, γιατί είπε Παοξίδες τόσο ευαίσθητοι, γιατί μας βρίζουν τις μάνες, λέει μας. Όταν βρίσαν τη μάνα του Σαββίδη, βάλα τα κλάματα. Άντε μπράβο. Τέτοιοι είστε, Παοξίδες, τέτοιοι είστε. Εντάξει, καλώς. Bye. Bye. Επόμενος. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε. Ωραία. Είμαι ΑΕΚ. Μπράβο. Και πολύ καλά κάνεις. Είμαι φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραία. Και θέλω να πω λίγο κάποια πραγματάκια για την ΑΕΚ. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ωραία. Λέγατε κύριε Ραπτόπουλο ότι η ΑΕΚ θα σκάσει τον Οκτώβριο, θα σκάσει τον Νοέμβριο, ήρθε Δεκέμβριος. Δεν θα πάρει πρωτάθλημα, ναι. Περιμένετε λίγο, να το δούμε αυτό τι θα κάνει. Και το επόμενο Σάββατο σφραγίζουμε ότι η ΑΕΚ θα είναι η πρωταθλήτρια χειμώνα. Ναι. Okay. Ωραία. Η ΑΕΚ έχει τους δύο καλύτερους επιθετικούς στην Ελλάδα. Βεβαίως. Στο χρηματιστήριο που έχουν την ισότητα χρηματιστηριακή αξία, ναι, ναι. Η ΑΕΚ θα πάρει τρεις-τέσσερις παίχτες, δεν θέλετε παραπάνω. Άλλο τι χρειάζεται και άλλο τι θα πάρει. Η ΑΕΚ θα πάρει τρεις παίχτες, το έχει πει ο πρόεδρος του προπονητή. Για να μην παρεξηγηθούμε. Η ΑΕΚ έχει καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ και έχει και καλύτερο προπονητή από τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί στην Ελλάδα το πρωτάθλημα δεν το παίρνει. Ο καλύτερος το παίρνει. Αυτό ίσχυε. Ναι. Αυτό ίσχυε επί Γάβρου, επί Κόκαλη και Μαρινάκη. Ναι. Άμα το κάνει αυτό, αυτά τέλειωσαν στην Ελλάδα. Τέλειωσαν. Δεν ξέρω αυτά έχουν τελειώσει. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Β' και στη Γ' και ερώτηση. Ναι. Πιστεύεις ότι τελείωσαν ή αλλάξαν τα κουμάντα? Τα κουμάντα αλλάξανε, όχι όμως να παίρνουν τα πέναλτι παπουτσέλια και να. Και οι σφαγές που κρατάνε παλιά. Εσύ πιστεύεις ότι απλά εξισορροπήθηκε η κατάσταση? Έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Ναι, εγώ λέω αυτό που βλέπω. Okay, και βλέπω ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα, ότι η ΑΕΚ θα πάρει αριστερό μπακ που χρειάζεται, ότι η ΑΕΚ θα πάρει τον Ερνάνη που είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Φίλε, κάτσε να τα κάνει και όταν τα κάνει μιλάει. Ωραία, ωραίος ο κόκκινος. Ωραία, μισό λεπτάκι. Θα πάρει ένα αριστερό μπακ που χρειάζεται. Θα πάρει. Ρε φίλε, δεν θέλω θα. Όταν πάρει, μιλάμε. Μισό λεπτό, για να πω κάτι τελευταίο. Ναι. Ωραία. Χθες, παιδιά, Ρατόπουλες, ειδικά που σε ακούω πάρα πολλά χρόνια και στη Μαρμίτα και όλα, έχασες αεκτζίδες. Γιατί τους έχασα που μου πήγανε. Και μαζί έχασες και εμένα. Για ποιο λόγο, θέλετε γλυψίματα. Εγώ δεν είμαι από Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλία. Πάρα πολύ ωραία. Τα γλυψίματα και τα αυτά ξεχάσετε τα από μένα. Μισό λεπτάκι. Η ΑΕΚ έχει λιγότερο κόσμο του ΠΑΟΚ και είναι μικρότερο μέγεθο. Πάνω κάτω οι ίδιοι είστε. Τι νομίζεις? Έχετε πάει στη Μακεδονία σε άλλες πόλεις? Έχω πάει. Καβάλα, Σέρες, Γάμα, Κυλκής. Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή. Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή είναι ΑΕΚ. Φίλε, γεια σου φίλε, εδώ δεν μαλώνουμε για το ποιο είναι πιο μεγάλο. Αλεξανδρού, όχι, μαλώνουμε. Γι' αυτό γίνεται όλη η φασαρία. Ποιο είναι πιο μεγάλο. Άντε ρε. Ορίστε. Εσύ έκανε του Ηρακλήδη. Κάτσε. Μεγάλη δύναμη. Είμαι. Λέγε φίλε, ναι. Δεν χρειάζεται κανένα. Λέγε φίλε. Παρακαλώ. Ναι. Εμέ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κατά ο Παοκτζή με Νίκο από την Ιρεβέργη. Σα ξαναπάρει πολύ ωραία. Καλώ τον. Πιο αργά μίλα. Ναι. Τι παίζει με Ζαμπράνο, γιατί θέλει να το διώξει ο ΠΑΟΚ? Τον έδιωξε, όχι να το διώξει. Δεν παίζει ο λόγο όμω. Δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο. Δεν βοηθάει και δεν αιτιολογεί τα λεφτά που δόθηκαν. Είναι ακριβώ. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, άμα του φορτώνουν το λάθο στον Ολυμπιακό. Είναι ακριβώ. Δεν στον καθένα κεντρικό αμυντικό. Φίλε, είναι μαγιά που το κάνουν αυτό. Είναι μαγιά. Γιατί δεν πετάνε λεφτά πλέον. Δεν έχει βαρεθεί να πετάνε λεφτά. Δηλαδή να βλέπει το Λεβέκ που δεν παίζει ποτέ. Τον Λέοβατς που ουρλιάζαμε ότι δεν κάνει και κάναν δύο χρόνια και τον πληρώσανε σκασμό λεφτά. Ειλικρινά ρωτάω, γιατί μου φάνηκε λίγο μυστήριο. Είδα ένα λάθος με τον Ολυμπιακό και την κόκκινη κάρτα με την ΑΕΚ. Δηλαδή δεν μου έβγαλε κάτι άλλο αρνητικό αυτός ο παίχτης. Τι θετικό έβγαλε παίχτης? Ούτε θετικό ούτε αρνητικό. Φίλε, για τα λεφτά που τον πήρανε δεν τα αιτιολόγησε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οκ, έγινε, εντάξει. Ευχαριστώ πάντως. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ θα πω ότι το Μάιο πρωταθλητής θα είναι πάλι ο Ολυμπιακός
και όλες οι προβλέψεις σας θα αποτύχουν. Ο Μαρινάκης δεν πρόκειται να αφήσει το πρωτάθλημα ούτε στην ΑΕΚ ούτε στον ΠΑΟΚ. Είσαι Ολυμπιακός? Βεβαίως. Πού αισιοδοξείς? Και πιστεύεις δηλαδή, συγγνώμη, ότι είναι στο χέρι του Μαρινάκη ή του εκάστοτε Προέδρου? Βεβαίως. Ούτε τα κόζια αλλάξανε, ούτε τα πήραν άλλοι. Ο Μαρινάκης κάνει κουμάντο στην ΕΠΟ ακόμα και θα πάρει το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός, και πολύ καλά θα κάνει. Και όσον αφορά όλα αυτά τα 20 χρόνια τα συναπτά που παίρνει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα εκτός εξαιρέσεων 2 ή 3, αν θυμάμαι καλά, με την παράκα και τα λοιπά που τον κατηγορεί τον Ολυμπιακό, πολύ καλά έκανε. Έχει τα λεφτά, έχει τις γνωριμίες, είναι υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και καλά έκανε και τα έπαιρνε όπως τα έπαιρνε. Φίλε, συγγνώμη, μέτοχος είσαι στον Ολυμπιακό? Όχι. Κερδίζεις κανένα ευρώ από τον Ολυμπιακό? Όχι, την αλήθεια λέω. Λες την αλήθεια. Καλά έκανε και τα έπαιρνε με την παράκα. Τι αλήθεια λες, φίλε? Έχει λεφτά, όπως τα έχει. Τη δική σου αλήθεια λες, φίλε, όπως θέλεις. Δεν είναι μαγικό. Δηλαδή, εσένα, αν θα σε ρημάξουν μεθαύριο και σε κλέψουν, λες καλά θα σε κάνουν. Αυτό που είπες. Σας λέω μάλλον. Αυτό είπες, ότι αν αύριο σε κλέψουν, καλά θα σε κάνουν. Αυτό δεν μου λες. Αυτό δεν λες τώρα. Λέω ότι εσύ. Αν σε κλέψουν μεθαύριο, καλά θα σε κάνουν. Όχι, παίρνει τα πρωταθλήματα με την παράγκα. Ναι, τα παίρνει και πολύ καλά κάνει. Και καλά κάνει. Οκ. Στον επόμενο. Πάνε εκεί τώρα. Μπράβο. Ναι. Ναι. Έλα. Καλώς τον. Τι γίνεται? Καλά γίνεται. Λοιπόν, σας έβαλε στη θέση ο Μάγκας. Ναι. Ποιος είναι ο Μάγκας? Με τα λεφτά κάνει ό,τι θέλει, σου λέει. Έτσι, πιστεύει. Καλά κάνει. Βέβαια. Λοιπόν, τι σκάς τώρα, κόκκινε? Εγώ. Εσύ. Δεν σκάω καθόλου. Μα εσύ του λες κερδίζεις κανένα φράγκο. Κανένα ευρώ. Δηλαδή, γιατί εμείς κερδίζουμε, ποιος κερδίζει από το ΠΑΟ? Θα χαλάω εγώ τη ζαχαρένια μου. Την ώρα που η άλλη κονομάζει την πλάτη μου. Μα τη χάλασες τη ζαχαρένια σου, τέλος πάντων. Τώρα ξέρεις εσύ αν τη χάλασα εγώ. Τέλος πάντων, να ρωτήσω κάτι. Με το κάτσε τι γίνεται, ρε παιδιά? Το θέλει δανεικό από ΕΛ. Δανεικό από ΕΛ. Ναι. Δηλαδή αυτός δεν χωράει στον ΠΑΟ? Δεν είμαστε ούτε προπονητές ούτε τεχνικοί διευθυντές. Αυτό που λέει. Εγώ τον Γκάνιας, άμα τον είχα και είχα και τον Γκάτσε θα κράταγα. Α, εντάξει, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Εντάξει. Και εγώ αν τα διαλέξω ένα από τους δύο. Συμφωνώ. Άντε, μπράβο. Δεν έχει σημασία, μπορεί να κάνουμε και λάθος. Μπορεί, ναι, εγώ σου λέω τι θα έκανα εγώ. Α, ναι, και εγώ αυτό θα έκανα. Ναι. Κυριακή τι κάνουμε? Βόλτα, θα πας βόλτα για ψαράκι στα Χανιά. Μήπως γούμε έξω από τον δρόμο? Βόλτα για ψαράκι στα Χανιά, έλα ρε, ποιος σου πλατανιάς τώρα, διαλύθηκε. Αν κάνεις κάτι τέτοιο θα είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Αν δεν κερδίσεις τον πλατανιά θα είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Ας ευχηθούμε όμως τα λες έτσι να είναι. Μα δεν λέω ότι, τι ισχύει σου λέω, όχι, πρέπει να τα καταφέρεις να μην κερδίσεις τον πλατανιά. Θέλει προσπάθεια για να μην κερδίσει. Τι είστε, σου θυμίσω Ριζούπολη. Θύμισε μου ότι θέλεις μπάλα είναι. Σου λέω το προφανές. Ότι για να μην κερδίσει τον πλατανιά πρέπει να προσπαθήσεις. Γεια. Καλά λέει. Καλά λέει. Τι ρωτάς? Παρακαλώ. Ναι. Τι ρωτάς? Γεια σου φίλε. Το ραδιόφωνο κλείσε. Μπράβο. Εγώ είμαι. Εσύ είναι. Να ρωτήσω κάτι όσον αφορά τους φιλάθλους. Ναι. Το πόσο είναι περισσότεροι οι παοξίδες ή οι αεξίδες. Μπορεί να γίνει μέτρηση πόσους συνδέσμους έχει στη Βόρεια Ελλάδα και στην Μακεδονία? Δεν παίζει ρόλο οι συνδέσμοι. Πόσους συνδέσμους έχει και πόσους έχει ο ΠΑΟ κάτω? Όχι. Από το κανάλι και κάτω. Πολύ σωστά τα λες. Πολύ σωστά τα λες. Απλά δεν το ερώτημα. Να σου πω κάτι. Το θέμα δεν είναι οι σύνδεσμοι. Το θέμα είναι η πραγματική δύναμη των ομάδων. Δηλαδή βγαίνουν, κάνουν γκάλο. Ο ΠΑΟ λέω μπορεί να έχει 1000 συνδέσμους και να έχει 300.000 κρούμα από εκεί. Δηλαδή αυτό είναι ο κόσμο του ΠΑΟ και σύνδεσμοι. Εσείς από πού βγάζετε το συμπέρασμα ότι υπάρχουν πιο κοινωνικοί? Δεν βγάζουμε συμπέρασμα. Εμείς κάνουμε ερωτήματα. Κάνουμε κουβέντα. Μια ωραία σύνδεση. Πολύ ωραία κουβέντα. Ο κύριος Ραπτόπουλος λέει ότι είναι περισσότεροι οι ίσοι. Ναι, τι γνώμη του λέει? Ναι, έτσι, κοντά απλά, είναι, λέει, φίλε. Πάω σε άλλο θέμα. Πολύ κοντά είναι. Αν υπάρχει κάτι δεδομένο. Ή απλά το λέμε. Πολύ κοντά είναι. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι είναι περισσότεροι. Ποιοι είναι περισσότεροι? Σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Ποιοι? Οι αξίδες. Οι αξίες είναι περισσότεροι. Είσαι αξίες, γι' αυτό το λες. Όσοι και αν είναι περισσότεροι, μικρός είναι ο αριθμός διαφοράς. Φίλε, ναι, γιατί καμιά φορά επηρεάζεις από το συνέστημα. Ναι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση.
Τέλος πάντων. Αλλά είσαι έξι. Είστε καλά. Όχι, όχι. Και είναι. Ηρακλής είμαι. Ηρακλής. Ο Ηρακλής τι πιστεύεις ότι είναι μες στην πόλη Θεσσαλονίκης? Τέταρτη δύναμη. Δεύτερος. Να είσαι καλά. Τα ναρκωτικά ο Πέρυσι έχουν λήξει. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ. Το κουτάκι απ' έξω λέει η ημερομηνία λήξη τόσο. Έλα, φίλε, ναι. Σε χάλασε. Τι να με χαλάσει, ρε κόκκινε. Η πραγματικότητα ποια είναι. Άντρε, κόμπλεξ. Άμα μαζευτούν οι Ολυμπιακοί στη Θεσσαλονίκη, γεμίζουν ένα καφτατζόγλιο. Εσείς δεν το γεμίζετε. Τι γεμίζουν? Γεμίζουν ένα καφτατζόγλιο. Άνετα. Γλύφε, γλύφε. Τι να γλύψω, η αλήθεια είναι. Τι να γλύψω. Τι να αλήθεια είναι. Παρακαλώ. Συμφωνώ. Το Γιώργο Σαββαρό. Ένα λεπτό έχει, φίλε. Από το φόβο. Εγώ. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλο, να σου πω κάτι. Να πείτε ό,τι θέλετε. Πρώτη δύναμη είναι ο Άρης στη Θεσσαλονίκη. Και εσύ να κοιτάξει τα ναρκωτικά. Που παίρνει πότε έχουν λήξει. Θα τα κοιτάξω. Ναι. Δεύτερη δύναμη είναι αυτή η ομάδα με τα μαυρόσπα. Δεν ξέρω και το όνομα. Αυτή που την κοιτά από πάνω και λε: αχ, όταν μα είπαν το Σαββίδι, φέρτε τον. Ο Σκόρδα δεν ήθελε. Ναι. Μήτε στο πεδόνι. Ο Σκόρδα και ο Σαωρίδη δεν θέλαν το Σαββίδι. Το θέλανε οι άλλοι. Ναι. Και να ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη μέσα είναι Άρης. Τριγύρω τα χωριά δεν μα ενδιαφέρει. Ναι. Ναι. Μείνεσαι μακριά από το πόδι. Κάτω Τούμπα και Χαριλάου είναι Άρης. Μαρτίου είναι Άρης. Να είσαι καλά, φίλε. Δελφών είναι Άρης. Σου πω εγώ. Να είσαι καλά, φίλε. Βασιλίση Όλγα είναι. Προγραμματιστής από Αθήνα αυτός ο Καραγκιόζης φυσικά δεν εκφράζει όλους τους Ολυμπιακούς. Το ξέρετε, έτσι. Λέω 341. Ναι. Κάποτε πεντέμι ήμασταν αγκαλιά στα κέλια σκεπαστή. Μετά από χρόνια κάναμε 40.000 διαρκές για πάρτι του. Και το θυμάστε το αποτέλεσμα. Ραπτόπουλε, έχει δίκιο. Μα ο Ζαγοράκης και ο Νικολαίδης. Είναι τρανά. Είναι τρανά. Και ο Ζαγοράκης έκανε 20.000 διαρκείες. Εγώ ρωτάω κάτι. Άμα δεν ερχόταν ο Σαββίδης, ρωτάω θα κάτι. Το βιολίδι ρωτάω κάτι σήμερα. Άντε. Γιατί αυτή είναι η ένστασή μου. Λέω σήμερα. Ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι αποδεκτό. Πόσα λεφτά πιστεύετε θα. Γιατί ήθελα να δείξω. Θα βρει το φυσικό γιατί πρόσωπο. Γιατί ήθελα να δείξω. Όχι. Ήθελα να αναδείξω ότι αυτό που είπε ο άνθρωπος στον Παναθηναϊκό είναι ουτοπικό. Ναι. Δεν μπορούν να βρεθούν σήμερα 300.000 Παναθηναϊκοί να δώσω 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Μπορούν να βρεθούν 500.000 χριστιανοί να δώσουν για το κάστρο του Παΐσιου. Το θέμα είναι πώς θα το πείσει. Ποιος θα πείσει. Ποιος θα πείσει. Ποιος, ναι, το ίδιο. Με έναν άγιο. Ποιος θα πείσει. Και στον αυτόνα στην Μυτιλίνη τους έπεισαν ότι ο αυτός κάνει θαύματα. Καλά. Και πάνε οι άνθρωποι. Δεν πιστεύεις, δε. Δεν πιστεύω τίποτα. Καλά κάνεις. Διάλειμμα. Αν πιστεί, ένα λεπτό. Αν πιστεί ο Παοξής ότι ο Ζαγοράκης θα πάρει τα λεφτά με το βιολίδι και θα κάνουν ένα Παοξ μεγάλο, τα δώσε. Άρα, αν υπάρχει φυσικό πρόσωπο, το ερώτημα είναι. Θα για την όχι, διάλειμμα. Μα θα ρωτήσει ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο. Εγώ είπα για Άγγελο. Υπάρχει άλλο στην πόλη? Δεν υπάρχει. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Η πιο γλυκιά χριστουγεννιάτικη συνταγή περιλαμβάνει μουσική, φωτάκια, στολισμό, ζεστή ατμόσφαιρα, οικογενειακές στιγμές και μοναδικές εμπειρίες. Και πού θα τα γευτούμε όλα αυτά? Μόνο στο Mediterranean Cosmos, που έχει ετοιμάσει για όλους μας τα πιο όμορφα και ξεχωριστά Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Δεν πρέπει να φτιάξουμε οποιοδήποτε κρέας. Πρέπει να είναι γιορτινό, ούτε μια απλή σαλάτα. Πρέπει να είναι γιορτινή και γλυκά γιορτινά. Και τι? Θα βάλω ένα απλό τραπεζομάντιλο? Όχι, γιορτινό. Δεν είναι απλό τραπέζι. Είναι το γιορτινό τραπέζι. Και γι' αυτό θέλετε τα καλύτερα. Στο Σκλαβενίτη φροντίζουμε να τα βρείτε όλα τόσο γιορτινά, τόσο ποιοτικά, αλλά και τόσο φθηνά όσο πουθενά. Τα καλύτερα φρέσκα υλικά για τις συνταγές των γιορτών. Κεράσματα, γλυκά και ποτά και ό,τι θα χρειαστείτε για το στόλισμα του πιο γιορτινού τραπεζιού της χρονιάς. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά, όσο πουθενά.
Πόπο ποικιλία, κυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 2315 528 810. Μάτια 2. Πνευμονές 2. Σηκώτη όμως 1. Επειδή ένα και μοναδικό σηκώτη, ένα και μοναδικό Liver Care. Πρωτοποριακή φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, κουρκουμά και χολίνη. Για το μεταβολισμό των λοιπόν και την υγεία του σηκωτιού. Liver Care. Φροντίδα για το σηκώτη. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα που καμισάτσι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί, τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνα. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν μεταφορά και το ανέβασμά του έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-6868-76. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Time out! Παιδιά, πρέπει να ξυπνήσουμε! Πάμε pressing σε όλο το γήπεδο! Coach, να πιέσουμε καλύτερα στα τρία τέταρτα του γήπεδου! Τι! Και να τους χαρίσουμε τώρα τέταρτο! Τι το πέρασε εδώ! Nissan All Clear Service! Τώρα που το Nissan All Clear Service προσφέρει 25% έκπτωση στα ανταλλακτικά Nissan, κάποιοι θα κολλήσουν. Ελάτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan και κερδίστε ακόμα δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και ένα χρόνο οδική βοήθεια. Καλό και ξέγνιαστο χειμώνα με Nissan All Clear Service. Αχ, τα Χριστούγεννα. Η γιορτή που όλοι έρχονται κοντά. Λιώσεις. Σε κάθε γειτονιά ηχούν τα κάλαντα. Ασαρία. Και στην τσέπη έχεις το καινούριο Scratch Bonus Χριστουγέννων. Scratch, είπατε? Χρόνια πολλά. Και καλά. Αυτά τα Χριστούγεννα έχεις και δώρο και μπόνους για να σου αλλάξει η διάθεση. Scratch δώρο Χριστουγέννων με κέρδη έως και 50.000 ευρώ και νέο Scratch μπόνους Χριστουγέννων με κέρδη έως και 250.000 ευρώ. Διαθέσιμα και σε περιττέρα και μίνι μάρκετ. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπέρ. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για τους επαγγελματίες λιανικής, τουρισμού και εστίασης της Θεσσαλονίκης, το νέο είναι ένα. Τα μεγάλα εγγένεια του νέου, ένα food cash and carry στην Πηλαία. Έχουμε και λέμε, ασυναγώνιστες τιμές, ένα το κρατούμενο. Ποιοτικά προϊόντα διαλεγμένα ένα προς ένα. Και από επιλογές, ένα μόνο θα σας πω, ποικιλία και ένα food cash and carry είναι ένα και το αυτό. Νέο ένα food cash and carry. Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στις 12 Δεκεμβρίου στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 50 και βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε την επιχείρησή σας νούμερο 1. Ένα food cash and carry. Μαζί για το συμφέρον σου. Μου λένε συνέχεια ότι είμαι στον κόσμο μου. Επειδή μου αρέσει να βάζω VR, να πετάω drone, να βλέπω ταινίες για artificial intelligence και να πληρώνω πάντα με το κινητό. Αλλά αυτός δεν είναι ο κόσμος σήμερα. Η γενιά του σήμερα ξέρει ότι ο πραγματικός και ο ψηφιακός κόσμος είναι ένας, όπως και ο τρόπος που πληρώνουμε. Ανέπαφα με το Android κινητό μας και με το My Alpha Wallet App. Μάθετε περισσότερα στο myalphawallet.gr και κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play Store. My Alpha Wallet με Tap & Pay από την Alpha Bank. Η επόμενη γενιά πληρωμών. Και θέλω να δω να σ' αρπάξω από την άλλη. Δύο άγγελοι στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα. Δύο αυθεντικές λαϊκές φωνές. Ένα ντουέτο φωτιά. Φωτιά στα Σαββατόβρα.
Νύχτες Αγγέλων. Άντζελα Δημητρίου και Άγγελος Διονυσίου. Η Λέδη του ελληνικού τραγουδιού και ο αγαπημένος ερμηνευτής μας χαρίζουν ένα αξέχαστο λαϊκό πρόγραμμα. Νύχτες Αγγέλων. Μόνο για 6 μοναδικές εμφανίσεις στο Θέατρο Βεργίνα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 1η Δεκεμβρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Stuki.gr. Τα πάντα για το κινητό και το τάμπλετ σου. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο Stuki.gr. Stuki.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αθημερών. Θα μας βρείτε Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός, Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311-243-111. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι πάντα στο Μετρόπολη 95,5. Μαζί μας τα αρτοπία ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, όπου μπορείτε να πάτε εκεί στον Εύωσμο, στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163 ή στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ, να πάρετε κουραμπιέδες, να πάρετε μελομακάρονα, βασιλόπιτες, απίστευτα γλυκά, χριστουγεννιάτικα και όχι μόνο, και όλα με δημιουργίες από τα καλύτερα υλικά. Ασυναγώνιστος και στις τιμές, πάτε μια βόλτα και θα καταλάβετε πολλά περισσότερα και στη γεύση. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Στουτζερβίνη. Έχουμε μέχρι τώρα Καρίτσα Γαμπανιακός 0-0, Αγροτικός Τέρας Νάουσα 0-1, ΑΟ Καρδίας Αλμοπός Αριδαίας 1-1, Κυλικιακός Πιαρικός 0-0, Μακεδονικός Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 0-0, Φίλιππος Αλεξάνδρειας Απέλα Καδάς 2-2 και Εδεσαϊκός Ηρακλής. Γιάννη. Το Γρηγόρη παραμένει το 0-0. Ένα παιχνίδι με πολύ ένταση, με πολύ πάθος, πολύ δυνάμη, αλλά φτωχό από άποψη ποιότητας και ευκαιριών. Μία για κάθε ομάδα. Το 17ο λεπτό ο Σκαφαρούδης με κεφαλιά θα προσπάθει να κερδίσει τον Βοσνιάδη, αλλά σε αυτήν την μία βάλει το πόδι του Τριακίδης και παραχωρεί το πόδι. Δύο αξιότητες στιγμή για την ομάδα του Δεσσαϊκού και ο Ιακίδης θα πάρει τις χαμένες ευκαιρίες 6 λεπτά εγώ την εποχία. Όταν ο Ρόβας πήγε τα μισά πολύ ωραία, γύρισε κοντά σε έτσι στην πέρα τον Βασίλη Παπαδόπουλο που σκάνε τον Βασίλη του, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την αιστεία του πόλης. Το 38-39 έβασε, έλεγα πριν λίγο για το δυνατό παιχνίδι για την ένταση που υπάρχει, είναι χαρακτηριστικό ότι ο διευθυντή από την Κύπρο έχει δείξει. Άντσε το τηλέφωνο, ρε γάμα. Το χάσε το τηλέφωνο. Το χάσαμε το Γιάννη Ζορβίνη, θα επανέλθουμε αργότερα. Τι υποκουλτούρα είναι αυτή, ρε. Πάμε στον κόσμο. Τι... Τα Μπουτσέλια λέει δεν υπάρχουν, γελάει. Λέει, το πέναλτι στη Λαμία τι ήταν, συμφωνώ, φίλε. Κόκκινε στην ΑΕΚ υπάρχει άνθρωπο, ο Θωμάς Μαύρος, λέει ο φίλος. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ο Μαύρος τι. Να μάζευε τα λεφτά. Μάζευε τα λεφτά, ναι. Έτσι. Καλησπέρα. Ναι, 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 ναι. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Θέλω να ρωτάω κάτι, παιδιά. Παρακαλώ. Προηγουμένως μιλούσατε για στατιστικές, ποιος είναι πιο πολλά άτομα έχει αυτή η ομάδα, η άλλη και η άλλη. Έτσι δεν είναι? Έτσι έλεγε ο Κόκκινος, εγώ δεν παίρνω. Δεν μιλούσα πράγμα για στατιστικές. Θα σας παρακαλέσω να μου πείτε κάτι. Πείτε. Αυτή η στατιστική σε ποιες ηλικίες είναι? Τι σημασία έχει? Έχει. Ρωτώ. Έχει σημασία η ηλικία για σας? Έχει σημασία. Για ποιο λόγο το λέτε? Ξέρετε. Ναι. Γιατί η στατιστική στις μικρές ηλικίες για τις ομάδες, ναι, είναι πολύ διαφορετική από τη μεσαία ηλικία 20-40-50 και πολύ διαφορετική από τις άλλες μεγάλες. Θέλετε να μας πείτε τι πιστεύετε εσείς? Ξέρετε τι θέλω να σας πω? Πείτε μας. Ότι παλιά στη καταρχήν στη Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ΠΑΟΚ. Μην κοροϊδευόμαστε. Το δεύτερο είναι Άρης. Το μέχρι θέμα είναι το τρίτο ποιο είναι. Όλοι τα δεχόμαστε, έτσι. Το τρίτο πείτε ποιο αυτό είναι που πιστεύετε. Προσέξτε τώρα, προσέξτε. Πριν από μερικά χρόνια υπήρχε ένας Μακεδονικός που ήταν, δεν ξέρω πού, είχε φτάσει κλπ. Κλπ. Τότε είχε πολλούς φιλάθλους ο Μακεδονικός. Όπως και μια ομάδα που ήταν στα Καμινίκια, ο Μεγαλέξανδρος, που δεν υπάρχουν τώρα. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Όχι. Ναι. Όχι. Λοιπόν, η στατιστική σε αυτή την, στη Θεσσαλονίκη λέτε, μήπως μόνον εδώ ή και σε όλη την Ελλάδα? Περιμένω. Κυρία μου, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή και δεν είχε να κάνει με στατιστική. Λίγο πιο δυνατά να σας ακούω.
Φταίει το τηλέφωνο σα, εγώ ακούω πεντακάθαρα. Όχι, έχει μιλήσει φωνή, την ερωτική φωνή. Λοιπόν, ναι. Παρακαλώ. Λένε τα διάφορα γκάλοπ ότι έχουν τόσα εκατομμύρια αυτή η ομάδα, τόσα εκατομμύρια η άλλη. Πάρα πολύ. Ναι, μην προχωρήστε. Μην προχωρήστε. Τα γκάλοπ αυτά πού γίνανε. Κύριε μου, μπορώ να τελειώσω. Ναι, παρακαλώ. Και λέω ότι αυτά τα νούμερα τα ακούω βαρεσέ. Λέω ότι το συμπέρασμα το δικό μου, του Γρηγόρη. Πάρα πολύ είναι σωστό. Ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει πλέον το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ σωστό. Και ότι όπως ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού λέει ότι θα μαζέψω από 300.000 Παναθηναϊκούς από 50 ευρώ. Καλά, λέω ότι αυτά πλέον, συγγνώμη, όχι για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες. Πολύ σωστά. Δεν υπάρχουν. Πάρα πολύ σωστά. Αν εσείς πιστεύετε κάτι διαφορετικό. Όχι. Εγώ ήθελα να πω ότι υπάρχει μικρό ψέμα, μεγάλο ψέμα και η στατιστική. Συνοηθήκαμε μέχρι εδώ. Να είστε καλά. Όχι, δεν τελείωσα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, να πάμε στους υπόλοιπους. Κάτι άλλο. Περίμενα πολλή ώρα. Μελλοντολογικά, μέχρι αυτή τη στιγμή, ποια είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα? Η ΑΕΚ. Πάρα πολλή ώρα. Σας ευχαριστώ που το λέτε. Αύριο, ποια θα είναι καλύτερη, το ξέρετε? Όχι. Όχι. Επομένως, δεν μπορούμε να λούμε μελλοντολογικά. Μετά από δύο μήνες θα είναι αυτός, μετά από τρεις. Κάνουμε μήνες. Προγνωστικά, κυρία μου, είναι και ότι δουλειά μας. Σας λέω, ξέρετε ότι θα λήξει το πρωτάθλημα. Αν το ξέραμε, κυρία μου, θα ήμασταν εκατομμυριούχοι. Άμπραβο. Αφού δεν το ξέρετε αν θα λήξει το πρωτάθλημα, ας μείνουμε στα μέχρι τώρα. Ότι αυτοί είναι τόσο καλύτεροι, οι άλλοι είναι λίγο πιο καλύτεροι. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να κάνουμε πρόβλεψη. Ναι. Και ένα τελευταίο. Η ΕΠΟ μέχρι τώρα ήταν του Ολυμπιακού. Ναι. Αυτό έδειχνε. Ναι. Μπράβο. Κέρδιζε δηλαδή τα πρωτάθλημα επειδή ήταν η ΕΠΟ. Είχε και τη βοήθεια. Είχε και τη βοήθεια όταν χρειαζόταν. Πάρα πολύ ωραία. Σωστότατα. Είχε και καλή ομάδα. Ναι. Πολύ ωραία. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι επειδή θα βγει πρωταθλητής επειδή έχει την ΕΠΟ? Όχι, δεν το έχει δείξει ακόμα. Α, μπράβο. Έχει καλούς φίλους όμως. Να είστε καλά. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Μήπως είμαι εγώ? Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Έχω να κάνω δύο παράπονα. Πολλά. Κάνετε, πολλά. Τα οποία είναι, ποια είναι τα παράπονα? Ναι. Το Ραπτόπουλο που τον γουστάρω, μου αρέσει και τον βλέπω στα YouTube. Καθόταν στον Αλέφαντο σαν κότα και δεν τον άφησε να πει την άποψή του. Και είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Είναι αμαρτία γιατί ο Ραπτόπουλος ξέρει 1.000.000 τόνους μπάλα. Ο χρόνος που μου δίνεται στο... Ραπτόπουλος, εσένα απευθύνομαι. Πολύ ωραία. Ο χρόνος που μου δίνεται εμένα στο κανάλι αυτό είναι περιορισμένος γιατί είναι Αθήνα. Έτσι. Άκου. Και αν σε λέει Κωστή, κάτσε στην άκρη, άσε να μιλήσω εγώ. Εδώ λέει στο Γιάννη που είναι ιδιοκτήτης του καναλιού. Ο Κωστής το κάνει από σεβασμό, κύριε. Όχι. Από σκηνοθεσία. Ναι, σκηνοθεσία, όπως θέλετε πες. Ο Αλέφαντος είναι ο πρωταγωνιστής της εκπομπής. Εμείς με τον Καρατζαφέρη είμαστε βοηθοί. Αν τον έχετε σαν ηθοποιό, καλά κάνετε. Να το εισπράξω κι εγώ έτσι. Βεβαίως. Αλλά κατά τα άλλα δεν ανέχομαι. Αυτός ο μαλάκας που ήρθε. Μη. Όχι, με το. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Βρίσκεται αυτό, βρίσκεται εσύ. Ναι. Εγώ είμαι. Πόντια καθυστερημένη. Κοίταξε, θα σε δει ο Μιχάλης. Δεν μπορεί να με δει. Πιαστήκαμε χθες στην ταβέρνα και τον έριξα κάτω. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, βίλε. Τώρα μας φάζετε. Γεια σας. Κωνσταντίνος λέγομαι. Καλώς το. Θέλω να απαντήσω σε αυτό το γάβρο που μίλησε πριν λίγο. Παντός ο Μαρινάκης καλά έκανε και σε παρακαλώ, Ολυμπιακός μου. Ναι, εντάξει, κατάλαβα ότι είναι Ολυμπιακός, αλλά δεν θα το έλεγε. Θέλω να πω ότι πριν γίνει τόσα χρόνια που έπαιρνε μάλλον τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός με ένα και με άλλο τρόπο, όταν βγαίνει στην Ευρώπη, ξέρετε, πριν γίνει η κλήρωση, όλες οι ομάδες ξέρετε τι παρακαλάνε. Να κληρωθούν με αυτό, να είναι 6 πόντια ακριβώς. Και προχθές, Κωστή, σε σένα θέλω να πω. Ναι. Μετά το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιούβε που 0-2. Ναι. Που βγήκε ο Αλέφαντος και είπε ότι ήταν η χειρότερη Γιουβέντους που έχω δει, λέει. Ναι. Ξέρεις πόσο γέλασα με αυτό. Δηλαδή η χειρότερη Γιουβέντους στο χαλαρό σου έριξε δύο γκολάκια. Ναι. Φαντάσου να ήταν και η καλύτερη. Ναι, τι, άλλη εφτάρα θα λέγαμε. Εσύ νομίζεις ότι ο Αλέφαντος, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Φέτος δεν είναι καθόλου καλή. Γιατί σου είπε κάτι τέτοιο. Για τους εξτρέμ λέει δεν σκοράρουν. Για τον Μπάρντο λέει, για τον Σεμπά λέει δεν είναι για εξτρέμ. Ο Φορτούνης έχει ανεμία. Για τον Ασάρι Φάρτη πρέπει να παίξει από την αρχή και το Σισε. Ο Κούτρης έχει προβλήματα αμυντικά.
Δεν σου είπε τίποτα ότι ο Ολυμπιακός είναι σε δαιμονιώδη. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Ίσα-ίσα. Εγώ δεν λέω για τον Ολυμπιακό. Για τα λόγια που είπε για τη Γιουβέντους. Ότι ήταν χειρότερη. Η Γιουβέντους καταρχάς ήθελε. Καταρχάς υπήρχε και αποτέλεσμα της Μπαρσελόνα είχε σημασία. Αν δεν κερδούσε η Sporting, περνούσε και με ήττα. Παρότι κέρδιζε η Μπαρσελόνα 2-0, όπως είδες, δεν. Να σε καλά, φίλε. Παρακαλώ. Ορίστε. Κωστά. Έλα. Λοιπόν, Αριανός είμαι. Οχ. Όχι, μην κάνεις σοκ. Θα σου κάνω μια ερώτηση και θα απαντήσει ειλικρινά. Μάλιστα. Γιατί μας έχετε πρίξει. Ναι. Με τον κόσμο του λαού, του συμπολίτη. Ναι. Πιο πολύ κόσμο, ποιος κατέβασε στην Αθήνα στην ίδια με το κύπελο. Ο Άρης. Ε, τότε γιατί τα λες αυτά. Εκεί τι να κάνω, δεν με ρώτησε κανείς. Ε, πώς είσαι, σε ρωτάω εγώ. Εσύ ρώτησες τώρα. Πες το δυνατά, να ακούσει ο κόσμος. Ο Άρης. Ο Άρης με 350 πούλμαν από την Αθήνα στη Λαμία φτάναμε. Ναι. Και χωρίς να ανοίξει μύτη. Δεν άνοιξε, όχι. Ε, τότε τι λες ο λαός. Και η Θεσσαλονίκη έχει πιο πολύ λαό από όλους, ο Άρης και μετά ο Ηρακλής. Η Παοξίδης είναι από επαρχία. Από τον Εύρο, από τη Δράμα και από την Κομωτινή. Να κάνω μια ερώτηση. Τα τουρκάκια όλα από εκεί. Μη βρίζετε, ρε. Ορίστε. Μάλιστα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να το ελαφρύνουμε λίγο, εγώ Παοξής είμαι, ο Θανάσης είμαι, ο παδός του ΠΑΟΚ. Καλώς. Λοιπόν, θα σας βάλω μια μαντινάδα να ακούσετε από το Ζωηδάκι. Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο και βάλε ό,τι αγαπάς. Μαντινάδα από το Ζωηδάκι. Να χαμηλώ το ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα όλοι εσείς. Τα λέει όλα εδώ. Ο Ζωηδάκης. Γκόλο Καμπερίδης και Κυσιακός Πιερικός 0-1. Να είσαι Θεσσαλονικιός και να σε Λοιπόν, πάμε έδεσα. Γιάννης Σερβίνης, Γιάννη. Τους κάνει. Γιάννη. Ρε τους κάνει, βάλε. Δεν ξέρω αν ακούς τώρα, Γρηγόρη. Πολύ καλά, ναι. Πριν είχαμε παρεμβολές. Ναι, ναι, πριν ζητώ συγγνώμη, είχαμε παραβολές, γιατί εντάξει, τα δημοσιογραφικά θεωρία είναι στενά, είναι μέσα στον κόσμο. Ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου χωρίς τέρματα στο γήπεδο της Έδεσας, το 0-0 σπράγει στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, με δύο καλές στιγμές για τους Κιανόλευκους, μία εξ αυτών η μεγαλύτερη με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, 45, και τον Αντώνη Αθανασίου να μην μπορεί να κερδίσει από την μεγάλη περιοχή των Βόλτσι, το δυνατό σου το οποίο επιχείρησε ο αμυντικός μέσα του Ηρακλή, αποκρούστηκε από τον τροματοφύλακα του Εδεσαϊκού. Είχε προηγηθεί καλή στιγμή με τον Βασίλη Παπαδόπουλο στο 23 μετά από την απογύρισμα του Χρήστου Ρόβα. Ενώ για τους Κυπεδούχους τη μεγαλύτερη ευκαιρία απόλυσε ο Σταθαρούδης όταν η κεφαλιά την οποία έκανε πρώτου Παναγιώτη Βοσνιάδη αποκρούστηκε από το σώμα του Κυριακίδη και συνεχεία η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ. Σκληρό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέσσερις κίτρινες κάρτες έχουν βγει από το τσεφάκι του κυρίου Τάση από την Ήπειρο. Ο Τσουμάγκας για τον Εδεσαϊκό έχει αντικρίσει την κίτρινη κάρτα. Ενώ για τον Ηρακλή ο Τάση και τα αδέρφια Αθανασίου, ο Παντελής και ο Αντώνης. Και έλεγα Γρηγόρη πριν ότι και για τον Ρόβα και για τον Αντώνη Αθανασίου είναι η τέταρτη κίτρινη κάρτα που είδαν. Οπότε δεν θα αγωνιστούν στην Κυριακή την αναμέτρηση του Καρατζόγλου με αντίπαλο την Καρίτσα. Αυτά από την Έδεσα, το πρώτο ημίχρονο είναι 2020 0-0. Αυτά από το Γιάννη του Τζερβίνη. Σε λίγο θα πάμε και στο γήπεδο του Μακεδονικού. Παρακαλώ. Ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Τι λέει, όλα καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, εγώ πάω ξύσεις με καταρχήν. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερο κόσμο στην επαρχία παρά ό,τι στη Θεσσαλονίκη. Φίλε, η ερώτηση, γιατί το ζαβό δίπλα μου την πήγε όπου να είναι την κουβέντα. Ναι. Εδώ δεν μαλώνουμε ποιος έχει πιο πολύ κόσμο και γιατί έχει πιο πολύ κόσμο.
Ζούμε μια εποχή πάρα πολύ περίεργη. Όχι, όχι, απλά κάνω μια σύγκριση. Εντάξει, σε πάντα χαμηλά επίπεδα. Δεν όχι, και σε δυνατά επίπεδα. Γενικότερα είμαστε υπέρ της πλάκας. Ωρα. Ρωτάω λοιπόν, αν γινόταν σήμερα ο Ζαγοράκης είχε τη δυναμική και μάλιστα 20.000-21.000 διαρκείας, για να λέμε το νούμερο ακριβώς όσο ήταν, και μάλιστα τότε ήταν σχασμό λεφτά. Σήμερα πιστεύεις ότι αυτό που είπε ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού μπορεί μια ομάδα να συμμετέχουν 300.000 άνθρωποι, εγώ λέω 50.000 άνθρωποι να συνεισφέρουν οικονομικά. Εσύ τι πιστεύεις? Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι σε άλλους καιρούς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να είναι. Σήμερα ρώτησα, 50.000 άνθρωποι. Σε καμία ομάδα. Σε καμία ομάδα, οποιαδήποτε δυναμική. Μ' αρέσεις, φίλε. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Καταρχήν πιστεύω ότι την Κυριακή κάναμε fair play με τον Παναθηναϊκό. Κακός. Κακός, πιστεύω θα το βρούμε μπροστά μας. Και από εκεί και πέρα, όταν άκουγα τις εντεκάδες, Κωστή, μ' ακούς? Δεν σ' ακούω και στο κρέμα σ' έξω γιατί με εμποδίζει το λειτουργήμα που κάνω. Ωραία, θα αυτό σαρκαστώ λίγο προς το πρόσωπό σου όμως, δεν θα σε προσβάλλω. Καλά κάνεις ρε, πες ό,τι θέλεις σιγά. Λοιπόν, άκουγα να δεις τώρα. Σκεφτόμουν όταν κάνανε τις αλλαγές, ναι, και τα λοιπά και άκουγα τον εκφωνητή, εσένα να λέει, να λες βασικά, στη θέση του Πέλκα, ο Πέλκας. Και να σου λέει ο Κωστής, ποιος Πέλκας ρε, κάτι γίνει λάθος, έτσι γράφει εδώ. Ωραίο. Ωραίο, καλό, 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 πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάμε στον Αχίλιο Έξαρχο, ο οποίος είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Πόσο είναι το παιχνίδι με τον Αμέγα Αλέξανδρο Κάλλον? 0-0 είναι, Γρηγόρη. Καλησπέρα καταρχάς και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Απόρρια, γιατί τη τελευταία φορά που τα είπαμε, ναι, ο Μακεδονικός είχε και δικαιολογημένα πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Όχι, όχι, όχι. Σήμερα είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Σήμερα βλέπουμε τον Μακεδονικό πραγματικά να είναι εξαιρετικός, πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Το 0-0 χαρακτηρίζεται μαγική εικόνα για τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Η μπάλα πραγματικά δεν θέλει να μπει μέσα. Ο Μακεδονικός, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίωρο, ήταν καταιγιστικός. Εγώ που παρακολουθώ τα εντός έδρας παιχνίδια του Μακεδονικού, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είναι η καλή φετινή εμφάνιση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια. Ωστόσο, οι πράσινοι είχαν την ευχή να πέσουν πάνω σε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα Αργυρόπουλο του μεγάλου Αλεξάνδρου Τρικάλων, και αλλά και στην ατυχία, καθώς έχουν σημαδέψει δύο φορές το δοκάρια της εστίας της ομάδας της Συμμαρφίας. Πέντε χαρακτηριστικές κλασικές μεγάλες ευκαιρίες έχουμε καταγράψει υπέρ των πρασίνων. Καταρχάς, στο 2 μετά από σέντρα του Γαρίφαλου, ο Κανούλας έκανε το σούτ, την μπάλα βρήκε το δοκάρι της εστίας των Τρικάλων. 6 λεπτά αργότερα, στο 8, διπλή μεγάλη ευκαιρία για τον Μακεδονικό, σούτ του Διαμαντίδη στο δοκάρι εν συνεχεία. Νέο σούτ ίδιου παίκτη, απέκρουσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας Αργυρόπουλος. Στο 14, σούτ του Τσουκάνη ξανά, ο τερματοφύλακας του μεγάλου Αλεξάνδρου Τρικάλων στέλνει την μπάλα κόρνερ. Στο 21, σέντρα του Βοσνιάδη, σούτ του Μπουλγουρίδη ξανά σε κόρνερ ο τερματοφύλακας του μεγάλου Αλεξάνδρου Τρικάλων. Και ένα λεπτό αργότερα, μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Τσουκάνη, και βαλιά του Μανίδη, ανενόχλητος από τη μικρή περιοχή, πάνω στη γραμμή αμυνόμενος της φιλοξενούμενης ομάδας, στέλνει την μπάλα. Να πω δηλαδή, Αχίλιε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι είναι, ακούγεται λίγο αδόκιμο, από τα χορταστικά 0-0. Δηλαδή, 0-0 όσον αφορά τις χαμένες υπηρεσίες. Ακριβώς, δηλαδή μπορεί να είναι 0-0, αλλά μπάλα βλέπει ο κόσμος. Ναι, μπάλα βλέπει ο κόσμος, κυρίως από τους γηπεδούχους, μόνο από τους γηπεδούχους θα λέγαμε. Και ένα ενδιαφέρον στατιστικό, έτσι, που είχα την ευκαιρία να δω τώρα στο ημίχρονο, γιατί υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα μέσω live streaming, ότι η κατοχή είναι συντριπτικά υπέρ του Μακεδονικού 84, υπέρ του Μακεδονικού 16 για τους φιλοξενούμενους. Έτσι, μιλάμε για απόλυτη κυριαρχία. Οπότε, σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά, βεβαίως, μια κυριαρχία η οποία δεν έχει μετουσιωθεί σε γκολ. Το 0-0 παραμένει μετά το πρώτο ημίχρονο. Και αυτό μετράει. Να δώσουμε λίγο τις αρχικές ενδεκάδες, αν θες λίγο, Γρηγόρη, πριν κλείσουμε. Για τον Μακεδονικό, Γουμάγιας, Μπουλγουρίδης, Βοσνιάδης, Τουμανίδης, Παπατζίκο, Ζαφυρίδης, Βόσβου, Γαρίφαλος, Κανούλα, Διαμαντίδης, Τσουκάνης, ενώ για τον μεγαλύτερο Νοτρικάλο, Αγυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Πετκάκης, Τσουρχάη, στη θέση του στο 23 πέρασε ο Βλάχος, Τερζής, Καπετάνος, Κουκουράκης, Λευτέρης Κίτσας, Ποτουδίδης, Ζωγράφος και Παρσόπουλος. Ωραία. Ευχαριστώ, Αχίλια, 0-0 και στο Νεύοσμο. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλά είστε. Υγεία έχουμε. Να πω ένα πράγμα. Ό,τι όλοι αυτοί οι εξπέρ δημοσιογράφοι, ναι, όταν ερχόταν αυτοί οι ξένοι από τον ΠΑΟΚ, τι γράφανε, μπορείς να μου πεις? Τι γράφανε? Ότι έρχεται κάποιος καλός ποδοσφαιριστής. Όχι, τι γράφανε για την ποιότητά τους? Ότι είναι καλή.
Ναι, ότι είναι παιχταράδες, ότι είναι καλοί, λέγανε ότι είναι παιχταράδες. Παιχταράδες, οκ. Okay. Λοιπόν. Τώρα τι λένε, ότι τα Ελληνόπουλα θα πάρουν το πρωτάθλημα. Οπότε. Τώρα λένε ότι τα Ελληνόπουλα θα πάρουν το πρωτάθλημα. Άρα για τις μεταγραφές του. Άρα λέτε ότι για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, τις κακές μεταγραφές, φταίνουν οι δημοσιογράφοι. Ναι, τώρα λένε, δεν λέω εγώ ότι είναι τα Ελληνόπουλα τα πρώτα το πετάλημα, γιατί αλλήμον αν center for του ΠΑΟΚ είναι αυτό το παιδάκι που χτυπάει τα πέναλτι μόνο. Και ο Λιμιός είναι υπό εξέλιξη, θα το δούμε αυτό. Άρα μόνο όλος ο καβγάς γίνεται για τον Μπέλκα και τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας νομίζω είναι πολύ στο θέαμα, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει έτσι. Δεν σ' αρέσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Όχι, ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το κέρδισε αμαχητή. Ναι. Οι άλλοι δεν ήταν ομάδα. Ορίστε να σου πω κι ένα που δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Ότι δεν έβαλε το Χουλτ γιατί θέλει να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και Βλόνη. Ένα τελευταίο. Ένα λεπτό έχεις φίλε. Επόμενος. Ναι. Ναι. Έλα. Μ' ακούς? Έλα φίλε, ένα λεπτό έχεις. Δεν ακούω. Ραπτόπουλο αυτό σου έβρισε λέει. Μάλιστα, το είδα φίλε μου. Θα το μεταφέρουμε κι αυτό. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις.